Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα μας. Τώρα που έχει αρχίσει να γεμίζει η κερκίδα, γιατί έπρεπε να μάθετε, εν πάση περιπτώσει, σε ποιο κανάλι είμαστε. Και επειδή με ρωτάνε μερικοί γιατί δεν κάνουμε προδιαφήμιση και διαφήμιση, τους λέω ότι η τηλεόραση και οι εκπομπές μας έχουν μια διάθεση νομοτική. Εμένα μου αρέσει να το συζητάει ο κόσμος μεταξύ του, οι άνθρωποι μεταξύ τους, και σιγά σιγά να φτάνουν κοντά μας, να μας ανακαλύπτουν. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν άγχος και ανησυχία. Σας λέω τώρα που γεμίζει η κερκίδα, θα περάσετε υπέροχα. Θα το διασκεδάσετε. Θα το διασκεδάσετε και ας μην έχετε όρεξη να διασκεδάσετε. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ γκρίζο στον ορίζοντα. Αλλά αυτά που εξελίσσονται έχουν και κωμικοτραγικό χαρακτήρα. Δηλαδή είναι για γέλια και για κλάματα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ωραία παρέα και έχουμε και ωραία θέματα. Υπάρχει μια έρευνα από συνεντεύξεις στις φυλακές ανηλίκων του Αυλώνα, πολύ ενδιαφέρουσες. Και εκεί θα δείτε ότι οι άνθρωποι, τα παιδιά που βρίσκονται εκεί μέσα, βγάζουν την ψυχή τους. Καταθέτουν πραγματικά την ψυχή τους, άσχετα από το τι εγκλήματα και από το βαθμό παραβατικότητας. Σημασία έχει την ψυχή που βγάζουν. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Άλλωστε, παίξαμε την πρώτη με τον Γιάννη Τσεριτσάνη από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε πάρει ένα πιστόλι, είχε βάλει άσφαιρα μέσα και πήγαινε και λίστευε τα βενζινάδικα. Από αυτήν τη συνέντευξη θα αρχίσουμε. Πριν πάμε όμως εκεί, θα σας πω ότι θα σας πω ποιοι είναι οι προσκεκλημένοι μας και κάποια άλλα θέματα, όπως είναι το ξύλο που έπεσε σήμερα στο ΣΕΦ, το ελληνοτουρκικό ξύλο που λέμε. Έπεσε ξύλο, καλό, μπουνιές, κλωτσιές εκεί. Βέβαια, οι Τούρκοι και οι Έλληνες δεν συνεπλάκησαν άμεσα, γιατί όπως γνωρίζετε, αυτές οι ομάδες έχουν πολλούς Αμερικανούς, Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους, ελάχιστους Τούρκους και ελάχιστους Έλληνες. Αλλά έπεσε ξύλο. Θα πάμε στο δεύτερο θέμα που είναι η σύλληψη δύο δικηγόρων, πολύ γνωστών δικηγόρων. Θα ακούσετε ποιοι είναι σε λίγο. Ενός στελέχους του ΣΔΟΕ και ενός αστυνομικού για εκβιασμό. Συνελήφθησαν σήμερα το μεσημέρι και είναι για μια υπόθεση των 16 κιλών χρυσού που είχε βγάλει το Zoogla.gr πρώτο με τον Παναγιώτη Βλαχουτσάκο, τον συνάδελφό μας. Και θα πάμε και στο γνωστό θέμα του μετεωρίτη, όπου χθες την ώρα που έγραφα κάτι στο γραφείο, ήμουν μαζί με τον γιο μου και τον Κώστα Χαρδαβέλα. Βλέπω, πιάνω με, με την άκρη του ματιού μου προς την κατεύθυνση της Πάρνηθας ένα φως και υπέθεσε ότι είναι κάποιο αυτοκίνητο στην Πάρνηθα, γιατί το γραφείο μου βλέπει στην Πάρνηθα. Και ξαφνικά αυτό το κάτι από φως έγινε πύραυλος και βέβαια είχα μαζί μου τον σωστό άνθρωπο, έτσι, τον Κώστα, τον Χαρδαβέλα, να μου πει για το φαινόμενο. Ψαχνόμασταν πολλή ώρα. Ήταν πολύ εντυπωσιακό, ήταν σχεδόν τρομακτικό, θα έλεγε κανείς. Θα μιλήσουμε με τους αρμόδιους και γι' αυτό. Και θα πάμε στην έρευνά μας. Ο Γιώργος Γιωργαντάς, βουλευτής Κυρκής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας. Δεν είστε ειδικός για τους μετεωρίτες, αλλά είστε μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος της Βουλής. Μάλιστα. Και δικηγόρος και πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κυρκής. Ακριβώς. Αμαρτία σχέτη δηλαδή. Ναι, η αλήθεια είναι το βιογραφικό είναι αμαρτία σχέτη. Δικηγόροι. Βασίλης Πριμικύρης, μέλος εκτελεστικής γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μου γράφουν εδώ, είχε κρατηθεί στις φυλακές του Αυλώνα όταν ήταν 19 ετών. Λοιπόν, και έχει μια εμπειρία. Δεν ήταν να γίνει αναφορά. Αυτός ήταν το θέμα της περίοδου δικτατορίας. Ναι. Μετά θα απολογηθείτε. Κατηγορούμενο θα απολογηθείτε μετά. Λοιπόν. Το είπε, γιατί να μην το αναφέρω, τιμή σας είναι. Μπήκατε για τη Χούντα μέσα, δεν μπήκατε για ως κλεφτοκοτάς. Εγώ λίγο, μικρό διάστημα, εδώ υπήρχαν άνθρωποι και συμφοιτητές μου οι οποίοι βασανίστηκαν. Εντάξει, βασανίστηκαν, υπέφεραν, δεν το συζητάμε αυτό, δολοφονήθηκαν, αλλά δεν είναι και μικρό πράγμα εκείνη την εποχή σε αυτή την ηλικία να περάσει. Το σπαστικό της ασφάλειας εκείνη την εποχή. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, η κυρία Χρυσούλα. Κυρία Χρυσούλα Γιαταγάνα, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δικηγόρος. Ανεξάρτητοι Ελληνείς. Δικηγόρος, τέος εισαγγελέας, γραμματέας της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος της Βουλής. Έτσι. Κυρία Γιαταγάνα, πείτε μου.
πείτε. Κάτι θέλατε να πείτε, όχι. Όχι. Είπα, σας χαιρέτησα. Ο Μανώλης Μιλωνάκης, ψυχίατρος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο Αντώνης Βγότζας, ποινικολόγος. Ο Παναγιώτης Χρυσικάκης, ποινικολόγος, συνήγορος του Γιώργου Πολύδωρου, πυρήνας της φωτιάς. Ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου, κλιματολόγος. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο οποίος μου έφερε και ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τους serial killers. Προφανώς ήταν συμβολικό, έτσι. Με θεωρείτε, με εντάσσετε για μένα στους serial killers. Όχι, όχι, όχι. Και ο εκλεκτός συνάδελφος, δημοσιογράφος των Αντένα, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Γιώργος Καραϊβάς. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Απ' την άλλη πλευρά είναι η Δέσποινα Βουρδάκου, εγκληματολόγος. Καλησπέρα σας. Η οποία έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικά με το σοφρονιστικό σύστημα. Μάλιστα. Η κυρία Σέβα Ποτόσογλου και η Ιωάννα Δρόσου, μέλη της ομάδας Πρωτοβουλία. Καλησπέρα. Πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Να το πούμε ολόκληρο. Πρωτοβουλία. Για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ναι, ναι. Και η κυρία Ερασμία Μάνου, τραγουδοποιός. Είναι η κόρη της Σοφίας Βόσου. Καλά, Βόσου έπρεπε να σε λένε, όχι Μάνου. Μάνο, μπαμπάς. Μπαμπάς ήταν η Βόσου, είχε δύναμη πολύ. Ας τι έπεσε. Λοιπόν, όταν ο μπαμπάς γίνεται μαμά και η μαμά μπαμπάς. Είσαι κόρη της φοβερής Σοφίας. Ναι, πόσο χαίρομαι που σε φιλοξενώ στην εκπομπή μου. Χάρηκα και εγώ. Πραγματικά έπρεπε εδώ να έρθει το πιάνο εδώ από την εκπομπή της Kim Killian. Είναι από εκεί, σε άλλο στούντιο. Μια άλλη μέρα. Και άλλη μέρα, θα στείλω εγώ κάμερα από εκεί, ετοιμάσουν το πιάνο, γίνεται σώσε τώρα. Θέλω και τραγούδι, δεν φεύγεις έτσι από εδώ. Ετοιμάστε το πιάνο γρήγορα και κάμερα και οι φωτιστές φώτα στο διπλανό στούντιο να τη βγάλουμε. Γιορτές έρχονται, η μουσική... Πάντα χωράει. Πάντα... Είναι άλλη υπόθεση, πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάντα χωράει. Λοιπόν, πάμε στο σεφ λίγο, να δούμε το ελληνοτουρκικό ξύλο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στον αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Γαλατά Σεράι. Πιάστηκαν στα χέρια. Και δεν φαίνεται να γίνει κάποιες άλλες. Λογικά μιλάμε για προβολή των τριών δεκών που μόλις ανέφερα. Λοιπόν, δεν το λέω, αλλά την πρώτη αγωνιά την έριξε εν κρυπτό ο Μπέγκιτς. Κάτι που δεν είχαμε δει, δείτε εδώ τα σπρωξήματα. Όχι, ακόμη πιο νωρίς τον έχει σπρώξει πρώτος πριν αρχίσουν να πέφτουν οι γροθιές. Έχει σπρώξει πρώτος ο Μενσά Μπονσού. Εδώ βλέπετε, οι δύο παίκτες ανταλλάσσουν γροθιές. Κάποια στιγμή μπαίνει στον καβγά και ο Φρίντες, εσείς το είχατε. Μάλιστα. Ξύλο, αρκετό ξύλο. Και επειδή είναι και ιντριγκαντόρικο, έτσι, το ξύλο αυτό, Έλληνες με Τούρκους. Τώρα τι Έλληνες με Τούρκους, Αμερικανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Ωραία υπόκρουση όμως. Το, ναι. Η μουσική ήταν άλλο πράγμα. Οι δε διαιτητές νόμισαν ότι είναι διαιτητές σε ring. Έτσι γίνανε γύρω-γύρω για να βλέπουν να μετράνε τις μπουνιές. Γιατί φύγανε τρεις παίκτες με δισκαλυφιέ. Ο Τούρκος και δύο από την παίκτη του Ολυμπιακού. Συμβαίνουν αυτό. Καλό θα ήταν να μην συμβαίνουν, γιατί κάποια στιγμή μπήκε και ο κόσμος μέσα και αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσε να γίνει το τέλειο έγκλημα εκεί πέρα με την νοοτροπία που υπάρχει. Σου λέει: Τούρκοι είναι αυτοί, ρίξτε τους τώρα και μην μείνει κανένας ζωντανός. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα και δεν πρέπει να είναι έτσι. Πάμε τώρα στην υπόθεση των μετεωρητών για να δούμε. Αν έχουμε, έχουμε τους δύο εκλεκτούς επιστήμονες, τον Νίκο Ματσόπουλο, τον αστρονόμο, και τον Διοσύνη Σιμόπουλο. Έχουμε τον κύριο Σιμόπουλο. Πολύ ωραία. Κύριε Σιμόπουλο, χαίρετε. Γεια και χαρά σας. Χθες από το παράθυρο του γραφείου μου, κατά το κοινώς λεγόμενο, με αυτό που είδα έπαθα πλάκα. Είδατε τον ουρανό με τα άστρα που λένε. Ε? Κάνουν πια άστρα, αυτό δεν ήταν άστρο. Έλεγα εδώ ήρθε η συντέλεια τώρα. Με, εκεί το γραφείο μου βλέπει προς την Πάρνηθα από την Κηφισιά και ξαφνικά είδα αυτό το φως το οποίο μεγάλωνε, έγινε τεράστιο, είχε και μια ουρά από πίσω και χάθηκε με κατεύθυνση νότιο-δυτική. Και μετά μάθαμε ότι έπεσε κάπου μεταξύ Ζακύνθου και Κεφαλονιάς και είδα ότι το αντιμετωπίζετε γενικά εσείς οι ειδικοί με μεγάλη ψυχραιμία, δηλαδή δεν έγινε τίποτα, 100-200 τόνοι πέφτουν την ημέρα στη γη, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι απλά, πάντως πρέπει να ομολογήσω ότι σας ζηλεύω, γιατί πραγματικά είδατε ένα πολύ ωραίο θέαμα. Τώρα, όσον αφορά το φαινόμενο αυτό καθεαυτό, δεν ήταν τίποτα το συνταρακτικό, πράγματι όπως είπατε και εσείς, περίπου 100 τόνοι τέτοιων αντικειμένων πέφτουν καθημερινά στη γη μας. Αλλά επειδή η γη δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένη, υπάρχουν 2/3 της επιφάνειας της γης που είναι
καλυμμένοι από θάλασσες και ωκεανούς, από περιοχές ακόμη και στην Ξηρά που δεν είναι κατοικημένοι, δεν γίνονται αντιληπτά αυτά τα αντικείμενα. Σωστά, αλλά όμως, να εδώ έχουμε και την επιτυχία ενός βίντεο που κατέγραψε κάποιος αυτού του φαινομένου. Πρέπει να πούμε, κύριε Σιμόπουλε, ότι στη Ρωσία που έπεσαν αυτά τα θράσματα μετεωρητών και δεν κάηκαν στην ατμόσφαιρα αλλά έφτασαν μέχρι τη γη, είχαμε τραυματίες, νεκρούς, καταστροφή μέσα σε πόλεις, χωριά, γκρεμίστηκαν σπίτια. Δεν είναι τόσο απλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι σύνηθες είναι το φαινόμενο, αλλά όταν πέφτουν σε κατοικημένες περιοχές είναι δύσκολη ιστορία. Κοιτάξτε, την περίπτωση της Ρωσίας ήταν κάτι το τελείως διαφορετικό. Εδώ το χθεσινό μιλάμε για ένα αντικείμενο στο μέγεθος μιας μπάλας ποδοσφαίρου. Στην περίπτωση της Ρωσίας, το περασμένο Φεβρουάριο, είχαμε ένα αντικείμενο που ήταν σαν μια μικρή πολυκατοικία, μερικές δεκάδες μέτρα. Σωστά. Ένα τέτοιο αντικείμενο είναι πράγματι, ιδιαίτερα σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, σε μια κατοικημένη τέλος πάντων περιοχή, η έκρηξή του προκάλεσε όχι τα αντικείμενα αυτά καθεαυτά, όχι δηλαδή το σώμα αυτό καθεαυτό, το οποίο όπως ξέρετε εξεράγει στον αέρα, αλλά ο θόρυβος, αν θέλετε η έκρηξη, προκάλεσε τη θράψη υαλοπινάκων, την κατεβάθμιση κατά κάποιον τρόπο τέτοιων σπιτιών. Σωστά. Και αυτά προκάλεσαν. Σωστά, αλλά το ένα το κομμάτι το οποίο το ανακάλυψαν οι Ρώσοι σε μια λίμνη παγωμένη, άνοιξε μια τρύπα όσο μια πολυκατοικία. Και εγώ σας ρωτώ, αν έπεφτε ένα τέτοιο κομμάτι, ας πούμε, λίγα χιλιόμετρα να κάνε λάθος, στο ελληνικό κοινοβούλιο, την ώρα που συνεδρίαζαν όλοι εκεί μέσα, τι θα έλεγαν, ο Θεός έγινε θαύμα, θα λέγανε. Και εσείς θα συνεχίζετε να λέτε, είναι σύνηθες το φαινόμενο. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Μην ελπίζετε σε αυτό, μην ελπίζετε σε αυτό. Κύριε Σιμόπουλε. Σας ακούω, ναι. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να προβλεφθεί η πτώση του μέσα σε κατοικημένη περιοχή για να προστατευτεί ο πληθυσμός. Ναι, για επικίνδυνα αντικείμενα της τάξης των μερικών εκατοντάδων μέτρων, τα οποία πραγματικά αυτά θα επέφεραν μεγάλες καταστροφές σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή. Αν έπεφτε, για παράδειγμα, ένα αντικείμενο της τάξης των 300 μέτρων, δηλαδή κάτι μεγαλύτερο από το βράχο της Ακρόπολης, αν έπεφτε στην πλατεία Συντάγματος για παράδειγμα, ναι, φυσικά ολόκληρο το κέντρο και τα περίχωρα της Αθήνας θα καταστρέφονταν. Η πιθανότητα όμως μιας τέτοιας καταστροφής ή αν θέλετε μιας τέτοιας πτώσης είναι απειροελάχιστη, θα έλεγα 1 στο 3 εκατομμύριο. Ωραία, αν δείτε πάντως, αν πάρετε χαμπάρι κουνουπίδι να έρχεται κατά βουλή μεριά, μην κάνετε ανακοίνωση, κουβέντα εσείς. Τσιμουδιά ήταν μικρό και δεν το πήραμε χαμπάρι, θα λέτε. Και βέβαια, αν είναι τόσο μικρό, δεν πρόκειται να προκαλέσει καμία απολύτως καταστροφή. Μάλιστα. Να ρωτήσω και τον κύριο Ματσόπουλο, αστρονόμο από το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Ματσόπουλε. Μας ακούει ο κύριος Ματσόπουλος? Δεν μας ακούει δυστυχώς. Μάλλον θα έχει κλείσει η γραμμή, οπότε θα χαιρετήσω και τον κύριο Σιμόπουλο. Κύριε Σιμόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καληνύχτα. Και καληνύχτα σας. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, εξάπτουν και την φαντασία του ανθρώπου και πολύ περισσότερο ενός παλιάνθρωπου σαν και εμένα που θα ήθελα να πέσει εκεί που είπα νωρίτερα. Αλλά ο κύριος Πριμικύρης είπε, αποκλείεται. Είδατε η πολιτική. Αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ τα ξέρουν όλα. Αποκλείεται να πέσει, λέει, μετεωρίτης στη Βουλή. Πώς αποκλείεται, γιατί αποκλείεται? Έχει δικά της άστρα η Βουλή. Μπορεί ο Θεός να έκανε το θαύμα του, φωνή λαού, οργή Θεού. Να το ρίξει και τι νομίζεις, και άμα πέσει στη Βουλή, δεν θα βρεθούν άλλοι 300 αμέσως και Βουλή να φτιάξουν καινούρια και να ξαναμπούνε μέσα? Θα είναι όμως λίγο φοβισμένοι όταν. Εσύ θα περιμένεις μόνο με τους μετεωρίτες, αλλά να το αντιμετωπίζεις το φαινόμενο. Εκεί που φτάσαμε, μόνο μετεωρίτης μας σώζει. Κύριε Ματσόπουλε, έχουμε και εσάς τώρα. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Κύριε Ματσόπουλε, μας ακούτε? Δεν αποκαταστάθηκε, μάλλον, παιδιά. Δεν μπορώ να ακούσω. Κύριε Ματσόπουλε.
Ναι, μάλλον μας ακούτε. Δεν μας ακούει. Θα απαντούσε ο άνθρωπος αν μας άκουγε. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Ματσόπουλε, αλλά ενώ με τον κύριο Σιμόπουλο δεν είχαμε πρόβλημα, μαζί δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα τεχνικό προβληματάκι, το οποίο αν αποκατασταθεί θα ακούσουμε και τη δική σας. Λοιπόν, και πάμε τώρα στον Παναγιώτη Βλαχουτσάκο για τη σύλληψη των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται σύμφωνα με έρευνα των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας στο κύκλωμα εκβιαστών, το οποίο, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα, ζητούσε από ιδιοκτήτρια ενός χειροδανιστηρίου που βρίσκεται στο Σύνταγμα 400.000 ευρώ προκειμένου να παγώσει ο έλεγχος που έκανε στο κατάστημά της το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Πρόκειται για τους συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο δικηγόροι, ένας υπάλληλος του ΣΔΟΑ, ένας αστυνομικός για συμμετοχή σε κύκλωμα εκβιαστών. Πρόκειται για τους Γιάννη Αλετρά, Στάθη Καριδωμάτη, τον προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων Ειδικών Φόρων Νίκο Βασιλάκο, καθώς και ένα αστυνομικό ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο μεσάζοντα. Το όνομα του αστυνομικού δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα. Όλα άρχισαν πριν από 15 μέρες, όταν υπάλληλοι του ΣΔΟΑ έκαναν έλεγχο σε ένα χειροδανιστήριο, όπως είχε γράψει πρώτο το Zoogla.gr, δεσμεύοντας 16 κιλά χρυσό. Μας τα πει όμως ο Παναγιώτης. Τώρα, έλα Παναγιώτη. Καλησπέρα, καλησπέρα Μάη, καλησπέρα και στους καλεσμένους σου. Πράγματι, στις 12 Νοεμβρίου 2013, τρία στελέχη του ΣΔΟ είχαν πάει σε αυτό και το κατάστημα, το είχαμε γράψει εμείς από εδώ, το είχαμε αποκαλύψει και είχαν δεσμεύσει 16 κιλά χρυσό. Προκειμένου λοιπόν να ελέγξουν τα παραστατικά τα οποία προσκόμισε η ιδιοκτήτρια. Αργότερα όμως, μετά από μερικές μέρες, η ιδιοκτήτρια, ονόματι ΑΜΗ, λέμε μόνο τα αρχικά, για να την εκθέσουμε τη γυναίκα, επισκέφθηκε την Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων της Ελλάς και κατήγγειλε ότι προσέγγισαν δύο δικηγόροι, αυτοί οι δύο στους οποίους προανέφερες, ο κ. Καρδομάρης και ο κ. Αλετράς, και τη ζήτησαν 400.000 ευρώ, έτσι ώστε να πάρει τον χειροδανιστήριο πίσω το χρυσό και να παγώσει στην ουσία ο έλεγχος του ΔΟΕ. Διότι, όπως είπαν, ήξεραν τον τμηματάρχη, τον κύριο Βασιλάκο, και έτσι λοιπόν η μεσολάβηση θα ήταν εύκολη υπόθεση. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα προσπαθούσαν οι άντρες των ιστορικών υποθέσεων, οι αδιάφθοροι, να διαπιστώσουν αν τελικά οι δύο δικηγόροι εμπλέκονται. Και αν εμπλέκεται και ο προϊστάμενος του ΣΔΟΕ, ο προϊστάμενος του κλιμακίου του ΣΔΟΕ. Τελικά, πριν από μερικές ώρες είχαμε εμείς μια επικοινωνία και στελέχη της Ελλάδας μας είπαν ότι και οι τέσσερις άνθρωποι, και ο αστυνομικός και οι δύο δικηγόροι και το έλεγχος του ΣΔΟΕ θα πάνε κατηγορούμενοι, θα κατηγορηθούν ότι εντάσσονται σε αυτό το κύκλωμα εκβιαστών. Μάλιστα, πού βρίσκονται τώρα, είναι στην ασφάλεια προφανώς. Ακόμα, ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Αυτά. Ό,τι νεότερο έχουμε και αν έχουμε κάτι νεότερο θα επικοινωνήσουμε. Απλά, αν δεν κάνω λάθος, θα μου το επιβεβαιώσει και εσύ, ο Γιάννης Αλετράς είχε περασπιστεί τον ειδικό φρουρό Σαραλιώτη, τον άνθρωπο που ήταν με τον Κορκονέα μαζί το βράδυ της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Ακριβώς. Και ο Καριδωμάτης είχε περασπιστεί τον δολοφόνο της Φέις Μπλάχα στην Νέα Μάκρη, την κοπέλα ναι, που σκότωσε ο φίλος της. Έτσι, ακριβώς. Είχαν χειριστεί δύο δικηγόροι αυτοί πολύ μεγάλες υποθέσεις, οι οποίες είχαν απασχολήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλό σου βράδυ. Αυτά και από τον Παναγιώτη. Και να πάμε στο διπορικό μας τώρα στις φυλακές. Εκτός και θέλετε να κάνετε κανένα σχόλιο, επειδή έχω και πολλούς δικηγόρους εδώ μέσα σήμερα. Αν δεν υπάρξει στη δικογραφία αναλυτικά να δούμε τι περιέχεται, εντάξει, σίγουρα το να πηγαίνουν ως ύποπτοι και να ασκείται δίωξη ευάρωστος είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Αλλά αυτές οι υποθέσεις θέλουν προσοχή, γιατί μερικές φορές και ο ρόλος του δικηγόρου ως ενδιάμεσος σε κάποια ζητήματα μπορεί να παρεξηγηθεί. Τώρα, φαντάζομαι, η δικαιοσύνη ναι, θα δώσει. Σωστά το λέτε. Ναι. Και σεβόμενοι και το τεκμήριο αθωότητας, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όμως. Πώς μπορεί να εμπλακούν τώρα στον έλεγχο του ΣΔΟΕ με μια επιχείρηση δικηγόρη? Αν είναι όπως ακούγεται, πολύ δύσκολα βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει αντιεπιχείρημα. Αλλά πολλές φορές σε αντιδικίες ιδιωτών, μεταφέροντας από τον έναν ιδιώτη στον άλλον, ας πούμε, τις απαιτήσεις ή τις προτάσεις του, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μέρος του προβλήματος. Αυτό είναι εύκολα παρεξηγήσιμο και θέλει προσοχή. Κοιτάξτε, οι δύο δικηγόροι εμφανιζόμενοι ως ενδιάμεση της εταιρείας που διαχειρίζεται την αλυσίδα ενεχειροδανειστηρίων και του ΣΔΟΕ. Πήγαν εκεί, προφανώς πήγαν για τις διαπραγματεύσεις. Τώρα που μου το λέτε, νομίζω ότι δημιουργούνται ζητήματα. Νομίζω ότι καλό είναι να το αφήσουμε να κυλήσει η δικογραφία, αλλά πάντα υπάρχουν ζητήματα. Είναι πελάτης δικηγόρου ο ιδιοκτήτης, η ιδιοκτήτρια μάλλον του ενεχειροδανειστηρίου, και επειδή ακριβώς προέκυψαν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπόρεσαν να στοιχειοθετηθούν ευθύς εξ αρχής, παρότι υπήρχαν και τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, γι' αυτό και η αστυνομία το έδωσε ευθύς εξ αρχής ως προσαγωγές,
Και στη συνέχεια, μέχρι και πριν από λίγη ώρα, γινόταν κατά την παράσταση εξετάσεις όλων αυτών. Και ένας λόγος επίσης ήταν να διακριβωθεί και ο ρόλος του αστυνομικού. Γιατί δεν ξέρανε αν οι αδιάφθοροι, αν ο αστυνομικός πήγε όντας ενήμερος για το τι ακριβώς επρόκειτο να συμβεί, ή πήγε για το τον θέλανε για κάποια προκάλυψη, ή πήγε χωρίς να ξέρει ακριβώς το τι τον πήρανε μαζί τους. Υπήρχαν κάποια, εν πάση περιπτώσει, κάποια διαδικαστικές εκκρεμότητες, τις οποίες θέλανε να τις επιλύσουν οι αστυνομικοί των εσωτερικών υποθέσεων, γι' αυτό και είχαμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα, κατά την παράσταση εξετάσεις, για να διαπιστωθεί ο ρόλος ενός εκάστου. Και να κλείσει η δικογραφία. Να μην μας ενδιαφέρει ότι και η καταγγέλουσα ενδεχομένως θα τύχει και μια φορολογική αμνηστία, αν όντως υπάρχουν φορολογικής φύσεως αδικήματα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε καταγγελθεί στο παρελθόν. Ότι τα κοσμήματα κυρίως τα οποία έπαιρνε από πελάτες τα μετέτρεπε σε ράβδους χρυσού, πολλές από τους οποίους έχουν φύγει στην Γερμανία. Ήταν ένα μέρος μιας σχετικής έρευνας. Κύριε Καρεβάς, επειδή έχετε εμπειρία αρκετή, αγαπητέ Γιώργο, σε αυτό το επάγγελμα, ο αστυνομικός δεν αρνεί να τον πάρει μαζί όχι, του. Όχι, 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 όχι. Ο άλλος και να του πει έλα μαζί, πάνω αγοράσω εφημερίδα. Κανείς όμως δεν είπε. Τουλάχιστον από τις πληροφορίες που υπάρχουν, κανείς μέχρι πριν από λίγες ώρες δεν είπε για τον αστυνομικό ότι ήξερε, ότι γνώριζε ή ναι, οτιδήποτε κατάλαβα. Άλλο. Είναι απλός αστυνομικός, είναι βαθμοφόρος. Όχι, απλός αστυνομικός. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε κοντά σας με το διπονικό στις φυλακές του Αυλώνα και τις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχουμε πάρει. Θα δείτε ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές σε λίγα δευτερόλεπτα, λεπτά από τώρα. Κάτσε ρε αγάπη, τι εννοείς μια πάνα είναι? Το ξέρω ότι δεν είναι πυρηνική φυσική, αλλά φερμουάρ δεν έχει, κουμπιά δεν έχει. Ποιο είναι το μπρος και ποιο είναι το πίσω? Όχι, δεν είμαι γκάου. Λάμπες αλλάζω, βρύσες αλλάζω, θα αλλάξω και μια πάνα. Μια που τα ανέφερες, στη βρύση, το βάζω μπρούμητα ή ανάσκελα. Για απεριόριστες οδηγίες χρήσης, θέλεις απεριόριστη επικοινωνία. Με την Κοσμοτέ, όλοι μπορούν να την έχουν. Γιατί με τα συμβόλαια Κοσμοτέ απεριόριστα, έχεις επιλογές για απεριόριστη επικοινωνία μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ή θέλεις να επικοινωνείς απεριόριστα και οικονομικά. Έγινε. Τι εννοείς δεν μπορείς να αντέξεις δύο μωρά στο σπίτι, αφού ένα έχουμε. Για να αποδείξουμε πόσο εύκολο είναι το σιδέρωμα με το Sensix DA70, φέραμε κάποιον που δεν έχει σιδερώσει ποτέ και του θέσαμε μερικές δοκιμασίες. Κανένα πρόβλημα. Τα κατάφερε περίφημα. Ακόμα και όταν κατά λάθος ξεχάστηκε. Νέο Sensix DA70. Έχεις Bosch. Δεν έχεις δικαιολογία. Bosch. Τεχνολογία για τη ζωή. Και τώρα για ακόμη περισσότερη οικονομία, κρατώντας τη συσκευή σου σε οικογενειακό πακέτο Κοσμοτέ, κερδίζεις έκπτωση από 20 έως 40% στο πάγιο. Αφαιρέθηκες. Και λοιπόν, η Εθνική ασφαλίζει το αυτοκίνητό σου από 99 ευρώ το εξάμηνο. Τώρα στον ασφαλιστή σου στο εθνικηprotect.gr ή στο 18189. Εθνική λοιπόν, η πρώτη ασφαλιστική. Μαγικές γιορτές μόνο στο Μαρινόπουλο. Παρασκευή και Σάββατο στα Carrefour Μαρινόπουλος και Carrefour. Όλο το χύμα νοπό κρέας μείον 30% με την κάρτα Club. Τσιπούρες ιχθυοτροφίου μόνο 5 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό με την κάρτα Club. Και επιπλέον στα Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express και Carrefour Whisky Teachers 700 ml μόνο 10 ευρώ και 99 λεπτά και απορρυπαντικό Ariel 55 δόσεις μόνο 9 ευρώ και 50 λεπτά και δώρο πολυκαθαριστικό gel Mr. Proper 400 ml. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. 100% ελληνική εταιρεία. Πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις. Ναπροζίν Τζέλ. Τοπικό αναλγητικό αντιφλεγμονώδες. Στοχεύει στον πόνο, δρά στον πόνο. Ναπροζίν Τζέλ. Απελευθερώνει τις κινήσεις σας. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές. Οι εποχές του χρόνου έχουν μόνο ένα πρωταγωνιστή. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στο ζεστό νερό το χειμώνα. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή σε διάρκεια ζωής ακόμα και στα σκληρά νερά. Ηλιοακμή. Πρωταγωνιστή στην εμφάνιση. Ηλιοακμή.
παγκόσμιος πρωταγωνιστής στα πιστοποιητικά απόδοσης και στις εξαγωγές σε πάνω από 70 χώρες. Ήλιο Ακμή, πρωταγωνιστής στους ηλιακούς όλων των εποχών. Μια απλή οδοντόκρεμα έχει μόνο 4 δράσεις. Η AIM Expert Protection παρέχει κορυφαία προστασία με 10 σημεία δράσης. Νέα AIM Expert Protection. Η ARAG πληρώνει τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα γιατί το να έχεις δίκιο δεν αρκεί. Το να βρεις το δίκιο σου κοστίζει. Κρυώνεται. Τώρα, με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να έχετε υπέρυθρη θέρμανση με κεραμική τεχνολογία για αλλεργίες και άσθημα. Για μικρούς και μεγάλους. Φορητό με δυνατότητα επιτύχειας τοποθέτησης, εξοικονομήστε έως και 75% στη θέρμανσή σας. Σε τρία μεγέθη για να ταιριάζει στο χώρο σας και στην τσέπη σας. www.orionpavlabio.gr. Τηλέφωνα 210-3619-270 και 277. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι το καλύτερο γιαούρτι που έχουν δοκιμάσει ποτέ. Και υπάρχουν κάποιοι που δεν το έχουν δοκιμάσει ακόμα. Μοναδικά απολαυστικό στραγγιστό γιαούρτι Total 2% με λαχταριστά φρούτα ή μέλι. Total 2% με γεύσεις. Διπλή απόλαυση. Δοκιμάστε τη νέα μοναδική γεύση πορτοκάλι μανταρίνι. DVD, κάρτες μνήμης. Πριν συλλέξεις αναμνήσεις, πρέπει πρώτα να ζήσεις. Renault Captur, Capture Life. Με την εμπιστοσύνη του ονόματος Βίτα Νίθεο Χαράκης. Το πολυποδόσφαιρο κάνει το μυαλό νιανιά. Νιανιά. 11-8-9-9. Για κινηματογράφους, θέατρα, καφετέριες, ταξιδιωτικά γραφεία και κάθε πληροφορία, υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου από τη ΣΥΤΑ 118-99. Ο πρώτος αριθμός που σκέφτεσαι. Ακουνιανιά. Έλα. Θέλεις να ζήσεις μοναδικές εμπειρίες με την αγαπημένη σου ομάδα? Για σένα δημιουργήθηκε η νέα πιστωτική κάρτα Ολυμπιακός FC Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς, που σου προσφέρει πλούσια δώρα, συλλεκτικά αντικείμενα της αγαπημένης σου ομάδας, εισιτήρια διαρκείας και μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Απόκτησέ τη, χρησιμοποίησέ τη σε κάθε σου συναλλαγή και συγκέντρωσε πόντους. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Ο υπαρκτός κόσμος δεν είναι ηθικός και αγγελικά πλασμένος. Η δικαιοσύνη κρίνει και κρίνεται. Ο Φραντς Κάφκας και η εγγραφή των σύγχρονων άνθρωπων να προσπαθεί μάταια να βρει διέξοδο και λύτρωση. Να βρίσκεται μετέωρος ανάμεσα στο άλυτο πρόβλημα της επιλογής όπου τα αντίθετα συμπίπτουν. Η ελευθερία και η φυλακή.
Κάθε επιλογή έχει μέσα της το στοιχείο της έπαρσης και της ενοχής. Η ενοχή όμως τιμωρείται και για να αποφέρει θετικά αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο, είναι απαραίτητη η φόρτιση της τιμωρίας με ένα στοιχείο σοφρονισμού για τον κατηγορούμενο και παραδειγματισμού για τους άλλους. Σύμφωνα με τον περίφημο Ιταλό ποινικολόγο Τσέζαρε Μπεκαρία, στο έργο του Περί εγκλημάτων και ποινών, σκοπός της ποινής δεν είναι η εκδίκηση, αλλά ο σοφρονισμός αυτού που διέπραξε το αδίκημα και ο παραδειγματισμός των άλλων. Η γενική πρόληψη του κακού και η ειδική πρόληψη, να αποτρέψει δηλαδή το συγκεκριμένο άτομο από το να ξαναεγκληματίσει. Προκύπτει έτσι ότι οποιαδήποτε και αν είναι τα ελαττήρια που όθησαν το άτομο που διέπραξε το αδίκημα, έστω και αν αυτά δεν φαίνονται άμεσα, η ποινή που θα του επιβληθεί είναι αναγκαίο να έχει έναν εξαγνιστικό, καθαρτικό χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, να παίξει ένα ρόλο νουθέτησης και όχι να φορτίζεται με το στοιχείο της εκδίκησης, γιατί τότε πια η τιμωρία πάβει να είναι ποινή. Είδα ένα κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα τα βατσιλίκα επάνω στα όνειρά μου. Πιστεύετε ότι ο εγκληματίας είναι ψυχικά ασθενής και δεν χρειάζεται τιμωρία αλλά θεραπεία? Συνεπώς η πολιτεία ίσως θα έπρεπε να σκεφτεί να χτίζει όχι φυλακές, αλλά ειδικού τύπου θεραπευτήρια που να λειτουργούν και ως εκπαιδευτήρια. Όσο και αν μοιάζει χειμερική η φράση του Αδαμάντιου Κοραΐπος και η πλέον θηριώδης ψυχή ακούουσα τα θάνατα παραγγέλματα των αρχαίων συγγραφέων της ελληνικής γλώσσης θα μεταβληθεί σε νάρετον, εν τούτης είναι η πλέον ρεαλιστική. Μόνο μορφώνοντας το κεφάλι των ανθρώπων δεν θα χρειαστεί ποτέ η πολιτεία να το κόψει, έλεγε ο Ούγκο. Τιμωρία στα αρχαία ελληνικά σημαίνει βοήθεια, αρρωγή, συνδρομή. Υπάρχει ωστόσο σήμερα εφαρμογή της κλασικής έννοιας της λέξης τιμωρία στην πράξη? Μήπως η ευνομούμενη πολιτεία και εν γέννη κοινωνία θα έπρεπε να εστιάσει στα αίτια της παραβατικότητας παρά στην έννοια του σοφρονισμού, στο πριν και όχι στο μετά? Για το καλό μου, για το καλό μου. Και είναι στο θάλαμο εννιά, για το καλό μου, στην ηρεμία, για να βρω τον εαυτό μου. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του ειδικού καταστήματος κράτησης Νέων Αυλώνα. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με νεοενήλικες κρατούμενους. Οικογένεια, οικονομική κρίση, κακές παρέες και κοινωνικό περιβάλλον συνθέτουν τα αίτια για την παραβατικότητα που μετατρέπουν ανήλικους από εν δυνάμει σε εν ενεργεία παράνομους, εγκληματίες ή θύματα. Η ζωή σε ένα κατάστημα κράτησης κυλάει με αργούς ρυθμούς και η καθημερινότητα αποτελεί ρουτίνα. Κάθε καινούργια ημέρα ελάχιστα διαφέρει από την προηγούμενη, αναφέρουν οι νεαροί τρόφιμοι. Μόνο τα όνειρα αλλάζουν. Καθένας το δικό του. Μόνο οι λόγοι ποικίλουν. Καθένας για το δικό του. Μία είναι ωστόσο η συνισταμένη. Το προνόμιο της ελευθερίας που για κάποιους είναι απόλυτα εκτιμητέο και για άλλους απόλυτα δεδομένο. Στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Πρέπει να σου πω ότι εγώ μπήκαμε ανάμεικτα συναισθήματα αφού μου δόθηκε η άδεια στις φυλακές του Αυλώνα, γιατί όσο συνηθισμένος κι αν είσαι από την εικόνα και της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας, μπαίνοντας σε ένα στρατόπεδο ουσιαστικά, γιατί σε στρατόπεδο είναι αυτό το πράγμα απ' έξω, με τα σειρματοπλέγματα και βλέποντας αυτά τα πρόσωπα που τα περισσότερα είναι σαν παιδιά σου, έχουν την ηλικία του γιού μου δηλαδή, από παιδιά από 18 ετών μέχρι 25-26, αισθάνεσαι κάπως άβολα. Τα παιδιά αυτά δέχτηκαν να μου μιλήσουν όλα με το πρόσωπό τους. Ένα μόνο ήθελε πλέγμα και δεν ξέρω τελικά τι συμφώνησαν οι δικοί μου γιατί έγινε. Ήταν ο αδερφός του δράστη που είχε πυροβολήσει τη Μανολάδα τους Πακιστανούς εργάτες. Ένα εκπληκτικό παιδί. Θα το δείτε, θα καταλάβετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είπα ότι είναι σαν κορίτσι, δηλαδή ήταν με την καλή έννοια το λέω αυτό, να μην παρεξηγηθεί, που δεν πίστευες κανείς και κανείς δεν θα μπορούσε, αν δεν τον έβλεπε, να πιστέψει ότι συμμετείχε σε μια τέτοια άθλια ιστορία. Το παιδί αυτό δεν συμμετείχε. Δεν είχε καμία σχέση. Μπήκε στη φυλακή επειδή ήταν αδερφός του δράστη και επειδή έκανε και αυτή τη δουλειά εκεί του επιτηρητή, του επιστάτη. Και βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση ανάμεσα στο να υπερασπιστεί τον αδερφό του. Ανθρώπινο είναι και αυτό, παρά την αθλειότητα του ίδιου του γεγονότος, δηλαδή να σηκώσει ένα όπλο και να ρίξει. Και βεβαίως της αθωότητάς του που θέλει να υπερασπιστεί. Σήμερα ζει εκεί και
κερδίζει χρόνο φτιάχνοντας το πράσινο και το γκαζόν της φυλακής. Επειδή γνωρίζει γεωργικές εργασίες. Πολλές ιστορίες. Έχουμε τον Γιάννη Τσαριτσάνη. Με αυτόν θα αρχίσουμε. Αλλά θα δούμε ένα πεντάλεπτο από τη 15λεπτή συνέντευξη που έχω, γιατί τη δείξαμε στην προηγούμενη εκπομπή, την έβγαλε και το Zoogla.gr. Έγινε σχεδόν διάσημος ο Γιάννης, ο οποίος αποφάσισε να ή μάλλον αυτό το κρατήσω για έκπληξη μετά τη συνέντευξη, τη δουλειά θα κάνει μετά. Σε ηλικία 21 ετών βρίσκεται στη φυλακή με 22 χρόνια φυλάκιση για ληστεία σε βενζινάδικα και κλοπές σε μηχανάκια. Μπήκε πρώτη φορά 15 ετών σε αυτές τις φυλακές. Επέστρεψε, βγήκε, στερήθηκε τη μάνα σε πολύ μικρή ηλικία, ανέλαβε τις ευθύνες για τον πατέρα του άνεργο και τον αδερφό του ανήλικο και κάποια στιγμή στην απελπισία του πήρε ένα πιστόλι, έβαλε άσφαιρα μέσα για να μην χτυπήσει άνθρωπο και έκανε ληστείες σε βενζινάδικα. Αποκόμισε από τη δραστηριότητα αυτή γύρω στα 2.500 ευρώ. Και έφαγε 22 χρόνια φυλακή για 2.500 ευρώ. Μετράει πράξη. Αν πουλάς Patriot και κλέβεις δισεκατομμύρια, μπορεί και να μείνεις ελεύθερος. Εάν όμως βγεις για να κλέψεις προκειμένου να ταΐσεις τον αδερφό και σε τσακώσουν, χάθηκες. Βέβαια ο Γιάννης λέει «Ευχαριστώ το Θεό που μπήκα φυλακή». Και αυτό είχαμε ως τίτλο στο πρωτοσέλιδο του Zoogla.gr, γιατί εκεί κατάλαβα τι ακριβώς συμβαίνει. Ίσως να είχα χειρότερη κατάληξη. Να δούμε αυτό το αποσπασματάκι και επιστρέφουμε. Γεια μου, στις 2 ώρα το μεσημέρι. Ποια είναι η δουλειά σου? Δουλεύω σαν καθαριστής. Καθαριστής. Ναι. Σαν καθαριστής δουλεύω. Σκέφτηκες, έχει λύκειο εδώ μέσα και γυμνάσιο. Ναι, 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 ναι. Θα τα τελειώσεις, να δώσεις εξετάσεις, να δεις κάπου. Κοίταξε να δεις, Μάκη, μετά από 3 χρόνια φυλακής, έχω πάει στο σχολείο, έχω τελειώσει μια τάξη βέβαια. Αλλά μετά από 3 χρόνια φυλακής, εφόσον έχω τη δυνατότητα να κερδίζω πράγματα, με τη δουλειά μου βέβαια, θα ήθελα να. Και έχω κερδίσει βέβαια το προνόμιο της ελευθερίας, να κινούμαι κάπως ελεύθερα. Δεν θα είμαι κλεισμένος δηλαδή σε ένα χώρο. Θα πηγαίνω σε ένα γραφείο να καθαρίζω, θα πηγαίνω κάπου αλλού να καθαρίζω. Θα κινούμαι, θα περνάει η μέρα μου. Θα ενεργώ τον εαυτό μου κάπως. Πλέον δεν με ενδιαφέρει προς το παρόν εδώ πέρα το σχολείο. Ώστε αυτό που σου είπα, να κερδίσω το πρόνομο της ελευθερίας. Αυτό ήθελα να κερδίσω και το κέρδισα. Η φυλακή είναι σχολείο? Για κάποιους ναι, για κάποιους όχι. Το κάγκελο που χτυπάει είναι ένας θόρυβος που θα μείνει για πάντα μέσα στη ψυχή σου. Φαντάζομαι και όταν θα ζεις ελεύθερος. Δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Αυτές οι μεγάλες εμπειρίες, είτε καλές είτε κακές, δεν ξεχνιέται. Έχει καλές εμπειρίες η φυλακή? Η φυλακή, οι καλές εμπειρίες, δεν θα μπορούσα να το πω, όχι. Έχει ευκαιρίες καλές. Όπως? Όπως, η μουσική. Η μουσική. Εγώ, εδώ και 2 χρόνια κάνω μουσική, ασχολούμαι με τη μουσική. Και έχω κάνει και μεγάλες συναυλίες. Έχω κάνει αφιερώματα. Είχα ξεκινήσει με ένα συγκρότημα τους Wings. Τραγουδάς? Τραγουδάω και έχω μάθει και κιθάρα πλέον. Έχω μάθει και κιθάρα. Αργότερα έχω κάνει τα μεγάλα μου τα αφιερώματα στο Βασίλη του Παπακοσταντίνου, στον Αλχίνο Ιωαννίδη, στη Χάρης Αλεξίου. Και τώρα περιμένουμε και ακόμα κάποιους να έρθουν. Είναι έκπληξη. Δεν θα πω το όνομά του. Απλά μέσα από τη μουσική ορίμασε το μυαλό μου. Έμαθα να εκφράζομαι καλύτερα. Πες το όνομά του, γιατί έτσι κι αλλιώς όταν παίξει η εκπομπή θα έχει τραγουδήσει. Οπότε δεν θα έχει τραγουδήσει. Δεν θα έχει τραγουδήσει. Θα έρθει πολύ αργότερα. Δεν θέλω να το πω. Θα είναι έκπληξη. Είναι καλλιτεχνικό. Είναι καλλιτεχνικό όνομα, μεγάλο. Με το τραγούδι. Τραγούδι και συνθέτης. Συνθέτης και τραγουδιστής. Ναι. Το λες αυτό γιατί είναι το επάγγελμα που θες να ακολουθήσεις, βγαίνοντας από εδώ. Κοιτάξτε, εφόσον 2 χρόνια πηγαίνω τόσο καλά εδώ, γιατί να μην το αξιοποιήσω κι έξω? Γιατί να μην το αξιοποιήσω? Εφόσον έχω τη δυνατότητα και μου δοθεί κάποια ευκαιρία έξω, γιατί όχι? Αυτό ονειρεύεσαι να κάνεις? Είναι και αυτό μέσα στα όνειρά μου. Να τραγουδήσεις και να κερδίσεις τη ζωή σου τραγουδώντας. Ναι. Ναι. Ωραίο όνειρο. Υπέροχο, όχι ωραίο. Όχι μόνο ωραίο. Υπέροχο. Υπέροχο.
Ξέρεις τι ώρα είναι να έρχονται οι γονείς σου στη φυλακή να σε βλέπουν σε μια συναυλία, να κάθεσαι στα σκαλιά, να τραγουδάς ένα ωραίο τραγούδι και να βλέπεις τον πατέρα σου και τον αδερφό σου να δακρύζουνε από χαρά. Και την ώρα που παίζεις κιθάρα να σε πιάνουν τα κλάματα. Μια τόσο ωραία στιγμή. Αυτή η στιγμή έπρεπε να μείνει για μένα στην ιστορία. Στην ιστορία έπρεπε να γραφτεί. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Δεν υπήρχε. Κοιτάζω γύρω και βλέπω εσένα να με κοιτάζεις μες στα μάτια με σιωπή. Κοιτάζω γύρω μου και θέλω να πω εσένα να μου χαρίσεις το πιο μικρό φιλί, το δικό σου φιλί. Πλάνο της δικής σου ζωής. Αυτό είναι πλάνο της δικής μου ζωής, ναι. Στη κάμερα της ψυχής σου. Εννοείται. Και δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ. Να, εδώ πέρα που φτάσαμε, Μάκη, βλέπεις τι γίνεται. Βλέπω. Βλέπεις πώς αλλάζει η ζωή. Από ένα μικρό παιδί που έμπλεξα και έφτασα σε ένα σημείο που να μην ξέρω τι να κάνω πλέον, να αρχίζω να κλέβω, να κάνω αλητίες. Τώρα τ' άλλο μπήκα μέσα στη φυλακή και έβαλα μυαλό. Ευχαριστώ τον Θεό που με έβαλε στη φυλακή. Πραγματικά χαίρομαι που μπήκα στη φυλακή, Μάγκη. Χαίρομαι. Ναι. Αυτή τη στιγμή χαίρομαι. Οι άνθρωποι της φυλακής τι διαφορά έχουν από τους έξω, αυτοί που είναι μέσα, εντός των τυχών? Διαφορά ελάχιστη. Εδώ πέρα τώρα στους πιτσιρικάδες που είμαστε, λίγο ελάχιστη. Εντάξει, κάποιοι είναι πιο σκληροί από ότι έξω. Έξω την έχουν δει διαφορετικά τη ζωή. Την έχουν δει διαφορετικά. Και έξω είναι πολύ σκληροί. Όχι για όλους. Αλλά. Κοίταξε να δεις, Μάκη, να σου πω κάτι. Είναι πολλοί άνθρωποι. Το σκληρό υπάρχει και μέσα στη φυλακή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στη φυλακή που αγωνίζονται για πράγματα. Εντάξει. Αγωνίζονται για μια αξιοπρεπέστατη ζωή. Είμαι 21 χρονών, θα βγω έξω. Θα ψάχνω σαν τον τρελό να βρω δουλειά. Πλέον παλιότερα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Πλέον έχουν αλλάξει. Και πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει. Πρέπει να αγωνιστεί, να τρέξει. Η δύναμή μας είμαστε εμείς. Η δύναμή μας είμαστε εμείς. Δεν κρατιάστε με τίποτα, κύριε εγκληματολόγιο. Τι θέλετε να πείτε? Κοιτάξτε, είναι ωραία, είναι ενδιαφέρον, είναι εντυπωσιακό. Μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Μην βιαστείτε, πρέπει να δείτε. Εμένα αυτό που συνέβαια μου έρχεται στο μυαλό είναι κάτι που έχει πει ο Μπόρχες. Η ενοχή κρατάει όσο και η τύψη. Ξέρετε, οι φυλακές, και όποιος έχει πάει στις φυλακές και ενηλίκων κυρίως, και έχει ζήσει λίγο μέσα σε αυτές, είτε ως επαγγελματίας, είτε σε χειρότερες μορφές όταν έχει μείνει μέσα σε αυτές αναγκαστικά, βλέπει ότι μετά από κάποιο καιρό ο μηχανισμός δεν σε βοηθάει καθόλου πλέον να συνειδητοποιήσεις γιατί βρίσκεσαι εκεί. Βλέπεις άλλα πράγματα. Αποκωδικοποιείς αλλιώς το γιατί βρέθηκες εκεί και απεκδίεσαι των ευθυνών σου σιγά σιγά. Όλοι στη φυλακή υπάρχει ένα πολύ παλιό και φθαρμένο ρητό. Όλοι είναι αθώοι. Δεν υπάρχει κανένας ένοχος στη φυλακή. Είναι ένα πολύ γνωστό ρητό που κυκλοφορεί. Το παιδί οπωσδήποτε είναι αξιέπαινο για το ότι παλεύει. Δεν εξετάζουμε αυτή τη στιγμή πώς βρέθηκε εκεί. Έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε μια ανασκευή της δίκης του. Όμως η εικόνα αυτή που έχουμε είναι μια εξαίρεση. Ακούστε, εγώ δεν ωρεοποιώ εικόνες και όχι, πρόσωπα. Φυσικά την αποδίδεται. Παρότι φυσικά έχω κατηγορηθεί στο παρελθόν από την κυρία Κανέλη, από την κυρία Μπακογιάννη, ως υποστηρικτής των τρομοκρατών και διάφορες τέτοιες αρλούμπες, δεν ανταποδίδω, γιατί θα μπορούσα να ανταποδώσω και με μάλιστα τρόπο, κατά τρόπο εντυπωσιακό. Αλλά δεν το κάνω γιατί δεν μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει περισσότερο η μονομαχία μέσα στην αρένα, καταλάβατε. Το εκτός είναι σαν αυτούς που φωνάζουν από την κερκίδα και κάνουν όλοι τον προπονητή σε ένα μάτς, άσχετα αν ξέρουν μπάλα ή όχι. Κάτι θέλετε να πείτε? Ναι, εγώ θέλω να σταθώ σε τρία σημεία από αυτό το βίντεο που είδαμε. Αυτό είναι πολύ μικρό, έπρεπε να δείτε όλη τη συνέντευξη, αλλά την είχαμε παίξει ήδη. Βασικά τρεις εικόνες πιο πολύ. Η πρώτη είναι γιατί έπεφτε
ντεμένο ήχος, αλλά εγώ προσπαθούσα να εστιάσω στην εικόνα. Κάποια στιγμή δείξατε το προάβλιο της φυλακής. Ναι. Ένα τσιμεντένιο χώρο, χωρίς στέγαστρο, χωρίς παγκάκι, χωρίς πράσινο, χωρίς δίχτυα στα τέρματα, όπου εκεί προαυλίζονται. Είναι ο μοναδικός χώρος όπου θα δουν ουρανό. Είναι αληθές. Και δεν μπορούν να κάτσουν. Η πρώτη εικόνα. Η δεύτερη εικόνα, ένα παιδί, 21 ετών σήμερα, παιδί όταν βρέθηκε στο δικαστήριο, να λέει έφαγα 23 χρόνια. Ξέρετε, οι δικαστές έχουν μπερδέψει λίγο τα χρόνια με τα σοκολατάκια και τα προσφέρουν απλόχερα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα σε αυτό. Όμως δεν βλέπουν αυτές τις εικόνες, αυτή την εικόνα που παγώσατε εσείς τώρα. Το ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και ένα τρίτο σημείο, η ελευθερία δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα. Δεν είναι ένα προνόμιο που κερδίζεις. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι. Το να φτάσεις σε σημείο να θεωρείς ότι είναι προνόμιο η ελευθερία, να πας να καθαρίσεις ένα χώρο λίγο παρακάτω από το κελί σου και να μην επιλέγεις το σχολείο, τότε το σοφρονιστικό σύστημα είναι λάθος. Κάτι δεν πάει καλά. Ωστόσο, αν εγώ σηκώσω τώρα ένα όπλο και σας ρίξω για να σκοτώσω, πρέπει να πάω μέσα. Δεν γίνεται αλλιώς. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θεωρώ ότι έχει αποδείξει έστω και μία έρευνα ότι το σοφρονιστικό σύστημα, η φυλακή, ο εγκλεισμός αποδίδει. Άλλο αυτό. Άρα το πρέπει να πάω μέσα τι σημαίνει. Μπορεί να πρέπει να πάτε σε ένα χώρο όπου εκεί πέρα θα υπάρξει το κατάλληλο προσωπικό να καταλάβετε τι κάνατε, να μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές της ζωής σας και να μπορείτε να επανενταχθείτε στην κοινωνία. Αυτό το πράγμα δεν είναι φυλακή. Και δεν το κάνει φυλακή. Σωστά. Αλλά υπάρχει τουλάχιστον ένας μέσος όρος τιμωρίας για τον δράστη στη συνείδηση του κάθε ανθρώπου, γιατί κανένας δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον πόνο του θύματος ή των συγγενών ενός θύματος. Δηλαδή, αν εγώ σας πυροβολήσω και σας σκοτώσω. Και μετράει με τα χρόνια. Η μητέρα σας δίπλα σας θα μπορούσε άνετα να με καθαρίσει και την ώρα. 23 χρόνια σημαίνει ότι μπήκε 18 χρονών. Ένα λεπτό, για να συνοηθούμε. Λέω, αν σας πυροβολήσω, πρέπει να ταυτίζεστε πάντα και με το θήτη και με το θύμα. Πρέπει να προσπαθείτε να το κάνετε αυτό για να είστε δίκαιοι στη ζωή σας. Αν εγώ σας ρίξω τώρα μία και σας πυροβολήσω και δίπλα σας είναι η μάνα σας, δεν θα με σκοτώσει? Ναι, αλλά σήμερα έχουμε στις φυλακές 13.500 ανθρώπους που δεν έχουν σκοτώσει. Πόσο δίκαιοι είναι αυτοί? Πόσοι από αυτούς έχουν σκοτώσει? Αφήστε το 50% αυτό. Είναι για ναρκωτικά. Τώρα θα δείτε. Το 48% είναι για κλοπές και για χρέη. Πόσοι έχουν σκοτώσει? Έχουμε 1.000 ισοβίτες. Παραπάνω από 1.000 ισοβίτες, όταν από αυτούς οι 150 έχουν σκοτώσει. Προς επίρρωση αυτών. Οι υπόλοιποι είναι στα ισόβια. Προς επίρρωση αυτών που λέτε, στις φυλακές αυτές, θα σας παρακαλέσω πολύ να περιμένετε να έχετε υπομονή. Βρήκα ένα παιδάκι 14 ετών, ένα αυγανάκι, το οποίο είναι εκεί μέσα μόνο και μόνο γιατί πέρασε τα σύνορα. Δεν έχει κάνει τίποτα, κανένα αδίκημα. Δεν είχαν που να το βάλουν και το στηβάξαν εκεί μέσα. Και τα βαφτίζουν φιλοξενούμενους κρατούμενους. Ορίστε. Προφανώς δεν έχει ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος γονείς. Ναι, αλλά ένα παιδί 14 αυτό ετών. Αυτό είναι έγκλημα. Δεν το πετάς εκεί μέσα. Εκεί μέσα. Γιατί είναι τουλάχιστον. Είναι. Έγκλημα. Είναι εντελώς βάρβαρο να πετάξει ένα παιδί. Πάμε στη δεύτερη συνέντευξη. Ο Αρμάντο είναι 21 ετών. Είναι Αλβανός. Βρίσκεται στη φυλακή με την κατηγορία της ενέργειας σε ληστεία για ανθρωποκτονία και ανθρωποκτονία που έγινε σε κατάστημα στο Μενίδη. Δείτε τι λέει ο ίδιος. Έχει σημασία να ακούσετε εκείνον, όχι εμένα. Πάμε να το δούμε. Αρμάντο, είσαι από τους Αγίους 40. Μάλιστα. Αλβανός. Ναι. Αλλά μεγάλος στην Ελλάδα. Μεγάλος, μήνας εδώ, σχολείο εδώ, κανονικά όλα. Πόσο ήρθες στην Ελλάδα? Πρώτη δημοτικού ξεκίνησα εδώ κανονικά. Και πώς πήρες την απόφαση να μου δώσεις συνέντευξη? Γιατί δεν έχω κάτι. Την άποψή μου ήθελα να πω για το λόγο που είμαι εδώ μέσα. Δεν σε πειράζει που μου φαίνεται το πρόσωπό σου, το όνομά σου? Όχι, γιατί? Όχι, κανένα. Γιατί δεν έχω κάτι έξω στην κοινωνία το οποίο να φοβάμαι να μην με δουν, να μην μάθουν κάτι. Ό,τι έχω είναι σαν να το ξέρουν κι όλοι. Η ποινή σου πώς είναι? 22 χρόνια κάθριξη. Σχεδόν όσο ηλικία σου έφαγες. Και πιο μεγάλη. Γελάμε, αλλά δεν είναι για γέλια, γιατί η φυλακή είναι σκληρό πράγμα. Εντάξει. Γιατί έφαγες 25 χρόνια? Η κατηγορία ποια είναι? Ληστεία. Συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και απόπειρα ληστείας. Mm-hmm. 14 είναι απόπειρα ληστείας, που στη ληστεία δίνουν 6-7 όταν γίνεται και εμένα στην απόπειρα 14.
Και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία. Σκοτώθηκε κάποιος άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Επάνω σε... Επάνω στη ληστεία. Τι ληστεία ήταν? Σε ένα κοσμοτοπολείο στο Μενίδη. Συμμετείχες εσύ σε αυτή την ιστορία? Καθόλου. Ήξερα κάποια άτομα που ήταν, mm-hmm. αλλά δεν συμμετείχα εγώ. Και από ένα τηλέφωνο έβαλαν και εμένα που με είχαν πάρει πριν 20 λεπτά πριν γίνει η ληστεία. Και ενώ πήγαινα δουλειά, με δικάσανε συμμετοχή. Πήγα στο δικαστήριο με τις φωτογραφίες που ήμουν δουλειά και αυτά. Ζήτησαν μάρση απορρίτου και δεν βγάλανε. Δεν το κάνανε. Και τώρα περιμένω στο εφετείο. Έχουμε ξανακάνει αίτηση για άρση. Πόσο καιρό είσαι μέσα? Ένα χρόνο και ένα μήνα. Και έχεις στερηθεί την ελευθερία σου ένα χρόνο χωρίς να συμμετέχεις σε ληστεία? Χωρίς να συμμετέχω καθόλου σε ληστεία. Ήμουν έξω με παρόν. Οι άλλοι τον σκότωσαν τον Κοσμοτοπόλη? Ναι, τον σκότωσαν, ναι. Τους ήξερες? Ήξερα τους δύο από τους πέντε που ήταν. Αλβανοί, Έλληνες, τι ήταν? Είχε Έλληνες και Ρουμάνους. Τα άλλα παιδιά ήταν συνομιλικοί σου? Πιο μεγάλοι. 24, 25, 26, 28 ένας. Εγώ ήμουν 18. 18. Αυτό είναι το Μάρτιο του 11. Και πότε σας πιάσαν? Με πιάσαν τον Ιούνιο του 11, πέρασαν ανακριτή, μ' άφησαν περιοριστικούς όρους. Δεν είχαν τίποτα στοιχεία και πήγα στο δικαστήριο απ' έξω και πήρα την ποινή που έχω. Στην αρχή πήγα για μάρτυρας. Ναι. Και έγινε η διαδικασία εκεί και μετά με τον κύριο κατηγορούμενος. Πρώτα είναι εισαγγελέας αθώος, κάνα διακοπή, μπαίνω μέσα και ρίξαν τα χρόνια και σηκώθηκαν και φύγαν. Ούτε μεταφυγική ηλικία, τίποτα πιάσανε. Τσάμπα τελείως. Τώρα περνούμε στο εφετείο να δω τι θα κάνουμε. Δεν έχουν στοιχεία ούτε τίποτα. Και οι αστυνομικοί λένε, όταν είπαν για μάρτυρες, είπαν το ακούσαμε στο τμήμα. Ούτε στοιχεία ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα. Ναι, αλλά είναι άδικο. Αν εσύ είσαι αθώος, τι σημασία έχει το εφετείο των πρωτοδικείων για αυτό το δικαστήριο που αποτελείται από δικαστές Έλληνες? Ναι. Δεν σ' άκουσαν, δεν τους τα είπες? Εγώ τα είπα και οι μάρτυρες τα είπαν. Αυτοί που στο φόνο που ήταν οι μάρτυρες, τα είπαν και αυτοί δεν έχει ούτε σωματότυπο τίποτα, ούτε η ομιλία δεν ταιριάζει τίποτα. Αλλά δεν είχαν πιάσει κανέναν. Δεν πιάσαν κανέναν, δηλαδή μόνο εμένα έχουν πιάσει. Α, από όλοι δεν έχουν πιαστεί? Όχι, όχι. Αυτοί που το έκαναν δεν έχουν πιαστεί? Όχι, όχι. Τίποτα κανένας. Ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Ρουμάνοι? Όχι, τίποτα. Ένας Ρώσος είναι, που κι αυτός είναι, τον πιάσαν το πρωί 7 η ώρα και είναι ληστεία 8 και κάτι και τον βάλαν μέσα για αυτόν. Ούτε αυτός έχει σχέση? Ούτε αυτός, τίποτα. Δηλαδή τα κορόιδα πήγαν μέσα? Τα κορόιδα. Ξέρεις, πρέπει να σέβεσαι τη δικαιοσύνη, ακόμα και όταν δεν σου αρέσει η απόφασή τους, αλλά δεν πρέπει ποτέ να σταματάς να πολεμάς για τις αδικίες της δικαιοσύνης ή τις πλάνες. Και εγώ δεν ήξερα την ιστορία σου, τώρα την έμαθα. Επομένως, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος που είναι μέσα, που φέρει το στίγμα του Αλβανού, γιατί στην Ελλάδα, ξέρεις, πώς το εννοούν ορισμένοι, ναι. Ευτυχώς ορισμένοι, όχι όλοι αυτό. Και πώς ένα νέο παιδί που φαντάζομαι ότι αισθάνεσαι και Έλληνας ζώντας εδώ, μεγάλος από παιδάκι εδώ. Ναι. Έτσι, πώς αντιμετωπίζει έτσι, ο εγωισμός του, η αξιοπρέπειά του ή εντός εισαγωγικών μαγιά του, το να είναι πίσω από τα σίδερα. Εντάξει, τώρα κάνουμε υπομονή, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Λίγο από εκεί, λίγο από εδώ. Είσαι ένα χρόνο εδώ μέσα. Ναι. Για πες μου. Εντάξει, βγήκε το εφετείο. Ας το εφετείο. Πάμε, εντάξει, το εφετείο. Είναι ωραίο όταν στην ψυχή σου αισθάνεσαι αθώος και είσαι, αλλά είναι άσχημο όταν είσαι αθώος να βρίσκεσαι μέσα στη φυλακή. Και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Πώς είναι η ζωή πίσω από τα κάγκελα? Εντάξει, καλά είναι. Έχουμε διάφορα προγράμματα και σχολείο. Και είμαστε και πολλές ώρες ανοιχτά. Εντάξει, περνάει ευχάριστα η ώρα. Καλά, παιδιά. Θες να μας τρελάνεις? Είναι καλά πίσω από τα κάγκελα? Εδώ μέσα. Μήπως έχεις μπερδευτεί? Μήπως το έχεις παρεξηγήσει, μήπως το έχεις περάσει για κάμπι? Εντάξει, εγώ έχω και κάποια βοήθεια απ' έξω από τους συγγενείς μου και εντάξει. Δεν μου πατέρας, η μάνα είναι εδώ? Ναι, ναι. Και δύο. Έχεις αδέρφια? Ένα μικρότερο, 19. 19 ετών. Στην ηλικία σου, οι άνθρωποι ερωτεύονται, κάνουν έρωτα, ζουν, χαίρονται. Βγαίνουν έξω, πάνε βόλτες, περνάνε ωραία. Εσύ στερήσε την κοπέλα σου, έτσι δεν είναι? Στερήσε τα πάντα εδώ. Επομένως, τι ωραία είναι. Φαίνεσαι ζωντανός άνθρωπος.
γεμάτο ζωή. Είναι ωραία ότι περνάω καλά. Όχι όπως ακούγεται έξω η φυλακή, σκοτωμή και τέτοια. Με αυτή την έννοια. Όχι ότι δεν μου λείπει κάτι εδώ μέσα. Είναι. Όλα μου λείπουν. Είναι γεγονός ότι σε αυτή τη φυλακή τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Κάπως διαφορετικά, ναι. Αλλά φυλακή δεν πάβει να είναι φυλακή. Μπορούσε να είναι και καλύτερα, αλλά μέχρι ένα σημείο. Τώρα, άμα δεν βοηθάει το κράτος, τι μπορεί να γίνει παραπάνω. Τι είναι το κράτος για σένα? Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου λογικό, που δεν βοηθάει εκεί που πρέπει. Ο καθένας με το συμφέρον, οποιοσδήποτε είναι στο πολίτευμα ή κάτι, βλέπει ο καθένας τη δικιά του πλευρά. Και δεν σκέφτεται τους άλλους καθόλου. Πώς είναι ο άλλος μέσα, πώς είναι ο άλλος όταν είναι αθώος, πώς είναι ο άλλος που είναι ένω, έχει κάνει κάτι και έχει πάρει πολύ μεγάλη ποινή. Τίποτα από όλα αυτά. Σπούδες κάτι? Τελείωσα μηχανικός οχημάτων σε ΠΑΛ. Μηχανικός? Οχημάτων. Πού? Για αυτοκίνητα σε ΠΑΛ. Σε σχολείο. Πτυχίο, ναι, σχολείο έξω. Έχει πάρει και το πτυχίο. Επομένως, μπορείς να βγεις να δουλέψεις, να κερδίσεις το ψωμί σου. Δούλευες καθόλου? Δούλευα σε μια ψαροταβέρνα 4,5 χρόνια από μικρός. Τι, αφού έγινες μηχανικός, δούλευες σε ψαροταβέρνα? Πήγαινα πρωί σχολή, το βράδυ δούλευα 4 με μια. Δεν πρόλαβες να ασκήσεις το επάγγελμα του μηχανικού? Όχι, όχι, δεν ξεκίνησα καθόλου έξω. Σερτώζος, λοιπόν. Σε βρήκε το κακό πριν αρχίσει τη δουλειά. Πριν ξεκινήσω. Οι δημοσιογράφοι τι είναι για σένα? Εντάξει. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Σαν ένας άνθρωπος που ανοίγει την πόρτα από ένα κλουβί. Είμαστε εδώ μέσα, έρχεται, μπορεί να κάνει κάτι να μας ανοίξει πόρτα, μπορεί και να μας αφήσει εδώ μέσα. Λίγες ελπίδες από εκεί. Την αλήθεια θέλω, όχι επειδή είμαι δημοσιογράφος εγώ. Όχι, αυτό σας λέω. Εγώ δεν τους εκτιμάω πολύ, κατάλαβες. Πρώτα σου λέω εγώ τη γνώμη μου για να είσαι, μην αισθάνεσαι την πίεση να πεις αυτό που αισθάνεσαι. Όχι, δεν. Γιατί τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι σαν για σένα, δεν τους εκτιμούν καθόλου τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό που είναι, γι' αυτό που κάνουν. Από εδώ μέσα, απ' έξω, τα βλέπεις, λες, άστο να μιλάει, ποιος ξέρει τι λέει. Βλέπω μια τρίχα, το κάνουν σκηνή, το κάνουν κόμπο. Εδώ μέσα, ότι έχουμε κάποιες ελπίδες. Έστω στους δημοσιογράφους, ότι μπορεί κάτι να γίνει. Είσαι μαζί με άλλα παιδιά που είναι βαρυπινίτες από ληστείες, ναρκωτικά, φόνους, τα πάντα. Ναι, ναι. Πώς είναι αυτή η κοινωνία εδώ πέρα? Εντάξει, καλή είναι. Κάμια φορά έχει μικροκαυγάδες, αλλά εντάξει. Ειρηνικό κλίμα. Έχεις κερδίσει τίποτα εδώ μέσα στη φυλακή ένα χρόνο τώρα? Τίποτα. Το χρόνο που έχω χάσει τσάμπα. Η ώρας είναι ατελείωτος. Ειδικά το βράδυ, όταν είμαστε ανοιχτά, εντάξει, με τον ένα τον άλλο περνάει η ώρα. Το βράδυ όταν κλείνουνε. Το βράδυ τι γίνεται? Μόνο τηλεόραση. Τηλεόραση, κανένα παιχνίδι, τίποτα να παίξω, καμιά επιτραπέζιο παιχνίδι, τίποτα τέτοιο. Να περάσει λίγο να κοιμηθούμε. Σε έχει φοβήσει πολύ το γεγονός ότι χωρίς να κάνεις κάτι βρέθηκες μέσα. Ναι. Τελικά. Γι' αυτό και έχω ελπίδες για το τι θα γίνει τώρα. Τελικά η ζωή γίνεται ταινία πολύ γρήγορα και εύκολα. Αυτά που έβλεπα έξω τα βλέπω τώρα και μέσα. Αλλά είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής. Αλλά τώρα είμαι εγώ πρωταγωνιστής. Δεν είσαι θεατής. Ναι, ναι. Κάνεις όνειρα εδώ πέρα? Όχι. Όνειρα, το τι θα κάνω στη ζωή μου σκέφτομαι, δηλαδή. Κάπως. Τι θες να κάνεις στη ζωή? Να βγω έξω. Το πρώτο πράγμα να κάτσω μια μέρα εδώ. Τη δεύτερη να έχω φύγει η Αλβανία. Δεν θα μείνεις Ελλάδα? Όχι, τι να μείνω. Αφού εδώ μεγάλωσες. Εδώ μεγάλωσα, αλλά από τη στιγμή που θα γίνει μια ληστεία τώρα και δουν ότι έχω κάνει φυλακή, θα δουν η αστυνομία συμπλέκει χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα, σε βάζουν πάλι μέσα. Στο χέρι σου είναι να τους δείξεις ότι όχι μόνο δεν έχεις για φυλακή, αλλά ότι πρέπει να τους ζητήσουν και συγγνώμη. Ναι, δεν τους έχω στο χέρι, με έχουν στο χέρι. Όποτε θέλουν βάζουν μέσα, όποτε θέλουν αφήνουν έξω. Και έχει όλοι. Στην Αλβανία δεν είναι η ίδια εξουσία παντού. Το ίδιο θα είναι και η αστυνομία, δικαιοσύνη, γιατί θα είναι καλύτερη εκεί. Εντάξει, εκεί δεν φτάνει και τόσο. Δηλαδή, σε πιάνει η αστυνομία στον δρόμο, σε βάζει μέσα, έχει μια ληστεία, σου λέει εσύ την έκανε και τελείωσε. Όπως έχουμε πολύ. Πού το ξέρεις, εδώ μεγάλος, εκεί δεν ξέρεις τι γίνεται. Εδώ μεγάλος, αλλά έχω ακούσει και τι γίνεται και πάνω και εντάξει. Πήγαινα κιόλας τα καλοκαίρια. Έβλεπα τι γινόταν, έχω τα ξαδέρφια εκεί. Έχω θείους, θείες. Πάνω κάτω μαθαίνουμε τι γίνεται. Εδώ έχει παιδιά που έρχονται και 2 και 3 φορές μέσα σε 2 χρόνια, 3 χρόνια.
τους πιάνω με ένα μηχανάκι να πηγαίνω δουλειά, έγινε μια ληστεία και τους βάζω μέσα ότι την έκανες την ληστεία με το μηχανάκι και φεύγεις. Θα φύγεις με πικρή γεύση. Με πικρή. Από την Ελλάδα. Σκέφτομαι αυτό, σκέφτομαι και να φύγω τελείως από Αθήνα, να πάω σε καμιά άλλη πόλη και να κάτσω εκεί, να μην είμαι μπλεγμένος με την αστυνομία, να ξέρουν ποιος είμαι και τι. Η αστυνομία παντού ξέρει τι είσαι πλέον. Ναι, άλλο όμως να κινούμε μπροστά τους και άλλο να είμαι κάπου που να μην ξέρουν. Βάζουν το όνομα στο κομπιούτερ και το βρίσκουν. Στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Σαλονίκη. Ναι, έχουν τα. Το θέμα είναι εσύ να τους αποδείξεις ότι είσαι αθώος και να φύγει από πάνω σε αυτή τη ιστορία και να το πολεμήσεις. Το απέδειξα εγώ στην ανάκριση που μου κάνανε. Μου είπανε εντάξει, φεύγεις, για μάρτυρα με πήρανε. Όταν πήγα ανακριτή, το απέδειξα ότι δεν είχα σχέση. Ζήτησα μάρση απορρίτου, κανένα στοιχείο τίποτα. Βγήκα έξω. Συνέχισα μετά, δούλευα κανονικά. Πήγα στο δικαστήριο και μου ρίξαν αυτά που ρίξανε. Τι να περιμένω εγώ τώρα άλλο. Εγώ δεν θα σου πω καλά ξεμπερδέματα. Θα σου πω ότι είμαι σίγουρος πως θα ξεμπερδέψεις. Και ελπίζω να τα πούμε έξω από το κελί. Μακάρι αυτό, έχουμε γιο να φύγω. Γιατί εδώ είναι πολύ άσχημο αυτό. Να ακούς την πόρτα να κλείνει πίσω σου. Ακούς την πόρτα να κλείνει, να ανοίγει. Ένα πράγμα σαν σκύλος. Κρατάς το σκύλο κλειδωμένο, όταν ανοίγεις τον ταΐζι, το βάζεις μέσα, τον κλείνεις. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν σοφρονίστηκες καθόλου. Από τι να σοφρονιστείς? Από τι να σοφρονιστώ, ναι. Τι έκανες? Δεν έκανα κάτι το οποίο να βάλω μυαλό εδώ μέσα. Πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος που έχει κάνει σοφρονίζεται μέσα από αυτό το σύστημα που υπάρχει? Όχι. Ούτε τα δύο άτομα από τα 200. Πως δεν έχει κάτι να σοφρονιστεί από κάτι, παράδειγμα κάτι. Αν στο δωμάτιο είσαι 4 άτομα, τι θα καταλάβεις, τι θα σκεφτείς. Έρχεται το φαΐ και είναι μισή μερίδα από ό,τι τρώγες έξω. Τι θα καταλάβεις. Η ζωή ενός σκύλου, ακριβώς. Τι πιστεύεις ότι έφταξε για να φτάσουν νέα παιδιά στο έγκλημα, στη ληστεία, στα ναρκωτικά για να καταλήξουν μέσα στη φυλακή? Κυριότερο οι παρέες, τα οικονομικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να κινηθούν. Λίγο μπορεί και οι γονείς που δεν τους πρόσεχαν όσο έπρεπε. Το διαπίστωσες αυτό? Λίγο και από αυτό. Από το περιβάλλον, ακούς τον έναν ληστή, ακούς τον άλλον ναρκωτικά, ακούς τον άλλον κλοπές. Λες να δω πώς είναι. Κάνεις τη μία, γλυκαίνεσαι μετά, συνεχίζεις δεύτερη, τρίτη και φτάνεις εδώ, στην τελική. Εντάξει, αλλά βάζουν μυαλό, καταλαβαίνουν, δηλαδή, θα βγουν έξω, μισή το κάνουν, μισή δεν το ξανακάνουν. Είναι και οι συνθήκες έξω, να βγεις και να πεις θα βρω μια δουλειά και ασχοληθώ, δεν ξανακάνω τίποτα. Πας και εδώ στο σχολείο? Ναι, πάω και εδώ. Στο Λύκειο? Ναι, ναι. Το τελειώσεις? Δεν θα προλάβω. Εύχομαι να μην το τελειώσω εδώ. Έρχεσαι να μην τελειώσεις το σχολείο για να φύγεις, έτσι. Για να έχω φύγει πριν το τέλος. Και παίζετε μπάλα, παίζετε? Ναι, παίζουμε. Το γήπεδο κάτω έχει τσιμέντο όμως. Ναι. Εντάξει, παίζουμε με προσοχή, δεν παίζουμε. Θα ήθελε ένα γήπεδο εδώ η φυλακή? Θα ήθελε, από τη στιγμή που δεν έχουμε μπάλες, να παίξουμε στο γήπεδο, και θα κάνουμε το γήπεδο. Ξέρω γιατί. Οι μπάλες είχατε, αλλά πέφτουν στα σήματα. Πέφτουν στα σήματα, σκάνε. Εκτός από την μπάλα, τι άλλο σ' αρέσει? Τι βαγάδω μέσα εκεί, βλέπω τηλεόραση, ειδήσεις κυρίως. Κοπέλα έχεις? Έχω κοπέλα. Έρχεται, σε βλέπει? Έρχεται, που και που έρχεται. Εντάξει, καλά είμαι. Η δικαιοσύνη τι είναι για σένα? Μπορώ να τις δω σαν φίλος μου. Ούτε βοηθάνε. Σαν ένα γνωστό πρόσωπο. Δικαιοσύνη. Ούτε βοηθάνε, ούτε κάτι να με ασχοληθούν με κάτι στη φυλακή, τίποτα. Εντάξει, μια φορά το Πάσχα να στείλουν ένα δώρο, τα Χριστούγεννα, που για αυτά τα κόβουν από χρόνια σε χρόνια, τα κόβουν από ό,τι ακούω. Οπότε τι να εμπιστευτώ στη δικαιοσύνη. Βρέθηκαν κάποιοι καλοί φίλοι. Αφού τους ρωτήσω, θα σας πω ποιοι είναι. Ο ένας είναι παίκτης εθνικής που τους πήγαν και μπάλες και δίχτυα και δίχτυ για να προστατεύει τις μπάλες από τα σύρματα.
και πολλά άλλα που χρειάζονται νέα παιδιά γεμάτα ζωή μέσα τους. Λοιπόν, να ακούσω κύριε Πρημικύρη ένα πρώτο σχόλιο. Το λέω, αναφέρομαι σε εσάς γιατί έχετε μια ευαισθησία στο θέμα αυτό. Ξέρεις ότι όσες φορές έχουμε μιλήσει, είμαι λαλίστατος σε πολλά ζητήματα. Εδώ δυσκολεύομαι να βρω παρόλα. Γιατί δυσκολεύομαι? Γιατί καταρχάς είναι φυσιολογικό να αισθάνομαι όπως πιστεύω ότι όλοι αισθανόμαστε. Όταν έχεις νέα παιδιά στη φυλακή, είναι άσχημο πράγμα. Ό,τι και να έχουν κάνει, είναι άσχημο πράγμα. Γιατί ο νέος άνθρωπος, αν έχει πάει στη φυλακή, οι ευθύνες είναι οι μισές δικές του. Ενώ ένας που έχει μια ηλικία, δεν ξέρω, 40-50 χρονών, οι ευθύνες είναι όλες δικές του. Κάνει επιλογή, συνειδητή επιλογή, ξέρει τι κάνει. Και το έγκλημα πιστεύω ότι ξέρει τι κάνει. Αντίθετα, όταν βλέπεις ένα παιδί, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε ποινικολόγος, ούτε ψυχολόγος για να τοποθετηθώ πάνω σε αυτά, αλλά σαν απλός άνθρωπος λέω ότι ένα νέο παιδί, 17, 18, 20 χρονών, και κάνει ένα έγκλημα, οποιοδήποτε έγκλημα, έτσι. Ακόμα και να αφαιρέσει ζωή. Δεν ξέρω, εκεί κάπου το πράγμα με μπερδεύει. Κύριε Μιλωνάκη. Τελούν υποκαθεστώς στερήσεως ελευθερίας. Η στέρηση της ελευθερίας επεκτείνεται, αν θέλετε, και στην ελευθερία έκφρασης. Ο πρώτος από τους δύο που συνεντευξιάσατε θα έλεγα ότι παρουσίασε τα πράγματα με έναν απροσδόκητο τρόπο. Ήταν περίπου ευχαριστημένος. Αποσύρωτο περίπου. Το δήλωσε. Ευτυχής που μπήκε στη φυλακή. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν με πείθει. Έδινε εξετάσεις. Τώρα στη διεύθυνση της φυλακής έδινε εξετάσεις. Σε εσάς έδινε εξετάσεις. Εμένα δεν με έπεισε. Και ο δεύτερος, ο Αλβανός, ήταν και αυτός σφιγμένος. Τις συνθήκες της φυλακής δεν τις ακούμπησαν. Ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος. Για τις συνθήκες της φυλακής είπε η κυρία απέναντι. Είπε. Επομένως, οι συνεντεύξεις αυτές πρέπει να περάσουν από τα 40 κύματα. Περιμένετε, μην βιάζεστε. Ο πρώτος αποφυλακίζεται, όσον είπα. Ποιος? Επομένως... Πάντως το θέμα, με συγχωρείτε, δεν πρέπει να το εντοπίσουμε μόνο στις δύο συνεντεύξεις. Όχι, βέβαια. Εδώ το θέμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη δηλαδή, είναι να εντοπιστεί ότι έχουμε νέα παιδιά κλεισμένα μέσα σε ένα, γύρω-γύρω από ένα τείχος. Οι συνθήκες είναι το βασικό. Αυτό είναι που πρέπει να... Πώς γίνεται η διαπαιδαγώγηση, γιατί εγώ θέλω να μιλήσω για διαπαιδαγώγηση. Επανένταξη από τον ανθρώπο. Και όχι εκδίκηση. Μην βιάζεστε. Δεν υπάρχει επανένταξη. Μην βιάζεστε, λέω. Δεν πρέπει λοιπόν, να υπάρχει, συγγνώμη, άκουσα, δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον υποστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας, ένα αποστρατεία, τον Γιώργο Σταύρακα. Κύριε Σταύρακα, γεια σας. Μας ακούει ο κύριος Σταύρακας. Καλησπέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους εκλεκτούς καλεσμένους σας. Τώρα διάλεξα έναν υποστράτηγο, ένα αποστρατεία, γιατί απλά ήσταν εκπαιδευτής αστυνομίας και γιατί, εν πάση περιπτώσει, εκτός από εκπαιδευτής, είστε και ιδρυτής της ομάδας Δίας, έτσι δεν είναι? Με ακούτε? Ακριβώς, ακριβώς. Για να ξέρουν ποιος σας είναι ακούω, ο... Σας ακούω, πολύ καλά. Ακριβώς, όπως το λέτε, ναι. Μάλιστα. Ιδρυτής ομάδας Δίας, των παιδιών που κυκλοφορούν των αστυνομικών με τις μηχανές και, εν πάση περιπτώσει, έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση στη... Και της μονάδας Δέλτα, να μην το παραβλέπουμε αυτό. Και της ομάδας Δέλτα. Ακούσατε το παιδί αυτό που δήλωνε αθώος ότι συνελήφθη επειδή ήταν μπροστά σε μια ληστεία μεταφώνου και βρέθηκε στη φυλακή μόνο και μόνο γιατί έχει αλβανική καταγωγή. Σας
Σας εντυπωσίασε, σας δημιούργησε ερωτηματικά μέσα σας? Κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν με εντυπωσίασε. Και δεν με εντυπωσίασε διότι θα πρέπει για να είναι μια απαξιωτική θέση που πήρε. Θα πρέπει να δούμε τη δικογραφία και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη. Και να μπορέσουμε να αντικρούσουμε ή να συνταυτιστούμε με αυτό που είπε ο συνομιλητής σας. Δεν θα κάνουμε δίκιο όμως εδώ. Σωστά. Έλεω. Αλλά ένα λεπτό να τον ακούσουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Ωστόσο, κύριε Σταύρακα, θα έχετε διαπιστώσει από την εμπειρία σας σε αυτό το σώμα, γιατί κάποτε μου είχατε πει ότι το πρωτεύον και αυτό στο οποίο δίνατε βάση ήταν ο σεβασμός στον πολίτη, έτσι δεν είναι, στα δικαιώματά του. Και κατά καιρούς έχετε τιμωρήσει αστυνομικούς γιατί... Ναι, έκανα... ήταν κυρίαρχο αυτό. Για υπέρβαση καθήκοντος. Δεν πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά? Σαφώς και πρέπει να τη δούμε, αλλά για να έχουμε μία πραγματική άποψη πάνω στο θέμα αυτό θα πρέπει να δούμε τη δικογραφία. Το γεγονός ότι ένα παιδί που είναι κρατούμενο στη φυλακή με τόσα χρόνια κάθειρξη δεν μπορεί να σταθούμε μόνο σε αυτά τα οποία λέει, θα πρέπει να δούμε και την δικογραφία. Πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να έχουμε άποψη? Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά αν αφήσουμε την περίπτωση αυτή, στην καριέρα σας δεν διαπιστώσατε πλάνη αστυνομίας και δικαιοσύνης? Εγώ μπορώ να σας πω κάτι σε σχέση με αυτό. Ειλικρινά δεν έτυχε ποτέ να διαπιστώσω να συνταχθεί μια δικογραφία με δήθεν κατηγορίες και να καταδικαστεί κάποιος με τόσα χρόνια κάθειρξη. Ποτέ δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. Δεν διαπιστώσετε ποτέ. Και βέβαια μια δικογραφία περνάει και στάδια φιλτραρίσματος. Εκτός από την αστυνομία, υποβάλλεται στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας εξετάζει την υπόθεση, τη μελετάει. Πάει στον ανακριτή, την μελετάει και ο ανακριτής. Πάει στο ακροατήριο, υπάρχουν σύγχροι υπεράσπισης. Μάλιστα. Υπάρχει και σε δεύτερο βαθμό κρίση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εσείς το βλέπετε αυστηρά επαγγελματικά, αλλά ο κύριος... μισό λεπτό να ακούσω τον κύριο Χρυσικάκη. Εγώ θα ήθελα να κομίσω μια εμπειρία την οποία την έζησα προ 5 ημερών. Όταν εκλήθη να υπερασπίσω έναν εκ των κατηγορουμένων, οι οποίοι συνελήφθησαν μέσα στην οδό το Σίτσα, στα Εξάρχεια. Είχε λήξει η πορεία του Πολυτεχνείου. Καθ' όλη τη διάρκεια του Πολυτεχνείου, αστυνομικοί σε νεαρούς οι οποίοι πήγαιναν στην πορεία ειρηνικά χωρίς να δημιουργηθεί κανένα επεισόδιο, και νομίζω είναι παγκοίνως γνωστό ότι δεν έγινε κανένα επεισόδιο στην πορεία της περασμένης Κυριακής, τους έλεγαν και τους πείραζαν με υπονοούμενα για το θάνατο του Παύλου Φίσα. Και όταν λοιπόν διαλύθηκε η πορεία κατεβαίνοντας από την Αλεξάνδρα, μπαίνοντας στα Εξάρχεια, ήταν 30-40 άτομα, στην οδό το Σίτσα ομάδες της δημιουργίας των ΜΑΤ. Δέλτα, ομάδα Δέλτα. Δέλτα. Της Δίας, τους περικυκλώσανε, τους μαζέψαν, τους ρίξανε κάτω, βγήκανε περίοικοι από τα μπαλκόνια και όσους ελέγξανε ότι είχαν περίεργη εμφάνιση, δηλαδή μουσάκι, φορούσανε φόρμα ή φορούσαν αθλητικά, τους λέγανε εσείς προσαγωγή, εσείς σύλληψη. Προληπτικές συλλήψεις. Ναι, προληπτικές, yeah. Αλλά βρεθήκανε νεαρά άτομα και νομίζω και το Ζούγκλα έβγαλε ένα βιντεάκι στο YouTube από μία είσοδο σε καφετέρια. Ήταν η ίδια περίπτωση. Χωρίς να έχουν πειράξει αστυνομικούς, αυτό το λεγόμενο η προληπτική μέθοδος της αστυνομίας, βάλανε 10-12 νεαρούς και ένας μάλιστα εξ αυτών ήταν και ανήλικος, στον ανακριτή. Παιδιά που ήταν φοιτητές, που δεν είχαν απασχολήσει τη δικαιοσύνη και με γονείς οι οποίοι είχαν τρομοκρατηθεί. Λοιπόν,
Ας μην λέει ο αξιότιμος υποστράτηγος εν αποστρατεία ότι όλα κυλούν ρολόγια, δεν κυλούν ρολόι. Να, κύριε Σταύρα, αυτό είναι εξειδανικευμένη η πραγματικότητα και οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε ότι δεν είναι έτσι. Να ακούσουμε. Οι συνάδελφοι ήταν μπροστά και τα είδαν. Ένα λεπτό. Θα σα απαντήσω. Μισό λεπτό. Όχι, όχι. Σα παρακαλώ. Κάντε μου μια χάρη επειδή είστε πολύ. Μην το κάνετε. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα γιατί θα βγάλουμε άκρη. Ο κύριος Σταύρακας παρακολουθεί από ό,τι κατάλαβα και από δορυφορικό δέκτη, οπότε έχει την καθυστέρηση. Αφήστε με λοιπόν να τον ακούσω. Κύριε Σταύρακα, αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτό. Θα ήθελα να βάλω ένα ερώτημα. Τι σχέση έχει η προηγούμενη περίπτωση της συνεντεύξεως που πήρατε με τον έλεγχο που κάνανε οι αστυνομικοί στην οδό το Σίτσα? Έχει σχέση με ότι παρουσιάζεται τους αστυνομικούς σαν να εκτελούν τα καθήκοντά τους όπως θα έπρεπε να τα εκτελούν. Δεν θυμάμαι, συγγνώμη, αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα σας ακούσω με προσοχή. Κατά δεύτερον, δεν θυμάμαι αν είστε συνήγορος ή αν είστε εγκληματολόγος. Ποινικολόγος είμαι, συνήγορος. Και ο εγκληματολόγος ποινικολόγος είναι. Ποινικολόγος. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε τι σημαίνει προληπτική σύλληψη. Αυτό το ξέρετε εσείς. Εγώ ήμουν συνήγορος υπεράσπισης, διάβασα τη δικογραφία και εμφανίστηκαν και οθελώς μάρτυρες από πολυκατοικίες οι οποίοι το συμβάν. Δηλαδή εσείς αμφιβάλλετε χωρίς να έχετε διαβάσει τη δικογραφία όπως λέτε εν σχέση με μένα που τη διάβασα ότι έγιναν έτσι τα πράγματα. Αυτή είναι η θέση. Όχι βέβαια. Σας κάνω ένα ερώτημα όμως, διότι δεν γνωρίζω το θέμα της προληπτικής συλλήψεως. Προσαγωγή ενδεχομένως ναι. Συλλήψεως με ανακριτική πράξη, βεβαίως το κατανοώ. Εντάξει, τώρα, προληπτική σύλληψη με την έννοια που το λέτε δεν πρέπει να μάθουμε. Προληπτική σύλληψη, προληπτική προσαγωγή. Κύριε Σταύρακα, μην μένουμε στις λέξεις. Λοιπόν, επανειλημμένα έχετε τιμωρήσει όταν ήσταν στην αστυνομία αστυνομικούς με βαρύτατες ποινές για κλοπές, για ατασταλίες, για αθλειότητες και για βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε πολίτες χωρίς λόγο. Το έχετε κάνει ή δεν το έχετε κάνει, αφού το γνωρίζω. Το έχω κάνει, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το έχω κάνει συνείδητα κατ' επανάληψη. Λοιπόν, γιατί να μην έχει ξανασυμβεί δηλαδή. Το έχετε κάνει και είναι... Πλην όμως, θα πρέπει να ξέρουμε και θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η προσαγωγή είναι ένα αστυνομικό μέτρο το οποίο εφαρμόζεται προβλέπεται νομοθετικά από το 141 το Προεδρικό Διάταγμα. Έχουμε την καθυστέρηση τώρα και αυτό. Δεν μπορεί να ξέρει ο αστυνομικός που είναι στο σημείο εκείνο. Γι' αυτό έλεγα ότι θα μου κάνετε τη χάρη να έρθείτε από κοντά να κάνουμε την... Εάν κάποιος έχει σε βάρος του κατηγορίες ή εκκρεμούν κατηγορίες κλπ. Μάλιστα. Κύριε Σταύρακα, θα την κάνουμε την κουβέντα άλλη φορά. Θα είστε εδώ κοντά, να μην υπάρχει λοιπόν, καθυστέρηση. Η προσαγωγή είναι επιβλημένο μέτρο πολλές φορές. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο στούντιο. Σας χαιρετώ. Καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε από κοντά, γιατί έτσι είναι πολύ δύσκολο, δυσκολεύει. Η κύριε Καραϊβάζη, κάτι θέλετε να πείτε. Ναι, γιατί λίγο έχει μπλεχτεί, έχει μπερδευτεί λίγο το πράγμα με τις προληπτικές προσαγωγές οι οποίες γίναν στην Τωσίτσα. Γιατί για πρώτη φορά φέτος, όντως, η ΓΑΔΑ εκπώνησε ένα καινούριο σχέδιο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πορείας Πολυτεχνείου. Και αυτό ήταν επέμβαση στην καρδιά, στην πλατεία των Εξαρχείων, στην περίπτωση που συνέβαινε το οτιδήποτε, το παραμικρό, προκειμένου να μην δοθεί ευκαιρία στους αντιεξουσιαστές να τη χρησιμοποιήσουν ως προγεφύρωμα. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε και προσπαθούμε να αναλύσουμε σήμερα. Εγώ ήθελα να σταθώ σε αυτές τις δύο συνεντεύξεις και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Πρημικύρη αλλά και με τον κύριο Μιλωνάκη. Δηλαδή, σαφέστατα, όταν μπαίνει ένας ανήλικος μέσα σε φυλακή,
η μισή και παραπάνω ευθύνη είναι της ίδιας κοινωνίας και ημών των μεγαλύτερων αυτού. Όμως εγώ περίμενα να ακούσω πιο σκληρά πράγματα, πολύ πιο σκληρά πράγματα για το περιβάλλον της φυλακής από τις παραστάσεις τις οποίες έχω και από τα ακούσματα, γιατί δεν έχω πάει μέσα, αλλά και από τις περιγραφές των ίδιων των αστυνομικών, οι οποίοι μιλούν με κάποιον αποτροπιασμό για αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα στις φυλακές, που το πιο βασικό είναι η στέρηση του αγαθού της ελευθερίας. Αλλά αυτό που ακούω με ξαφνιάζει και με σοκάρει ταυτόχρονα. Και εμένα με γιατί, μα φάνηκε γιατί σε κάποια στιγμή του είπες ότι θα μας τρελάνεις, είναι ωραία εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν αυτά τα οποία ακούμε σήμερα περιγράφουν την πραγματικότητα της φυλακής. Νομίζω ότι είναι πιο σκληρή η κατάσταση που υπάρχει μέσα στις φυλακές, ακόμα και σε αυτή τη φυλακή, η οποία πραγματικά το περιβάλλον της θεωρώ ότι είναι κάπως καλύτερο από αυτές τις φυλακές των ενηλίκων. Δεν είναι κάπως, είναι πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Αν και διαβάζοντας κάποιες εγκληματολογικές αναλύσεις και προσεγγίσεις, και μια από τις οποίες ήταν του κυρίου Μαγκανά, την οποία την κάναν μαζί με την κυρία Σβουρδάκου, μιλούσαν για ένα πολύ, και νομίζω θα σας τα πει και στη συνέχεια και η ίδια, μιλούσαν για, δεν θα το έλεγα εκολαπτήριο βίας, αλλά μιλούσαν για πιο σκληρές καταστάσεις. Για ποιες φυλακές? Και για τις φυλακές του Αυλώνα. Για τις φυλακές του Αυλώνα. Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη συνέντευξη. Είναι ο Κώστας Χαλούλος, 21 ετών, από τη Μανολάδα Ηλίας, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή λίγο περισσότερο από 6 μήνες. Είναι ο αδελφός του 27χρονου επιστάτη που πυροβόλησε με την καραμπίνα εναντίον των Πακιστανών, με τη ιστορία με τις φράουλες δηλαδή. Και εργαζόταν και εκείνος εκεί δίπλα στον αδερφό του. Θα είχε κάνουμε έναν. Καταδικαστεί. Όχι. Όχι ακόμα. Δεν είναι προφυλακισμένος. Είναι προφυλακισμένος ο συγκεκριμένος. Και βεβαίως θα πάμε και σε παιδιά που είναι πιο σκληρά, που έχουν διαφορετική γνώμη, διαφορετική άποψη. Θα τα δείτε όλα, μην βιάζεστε. Εγώ διαπίστωσα κάτι. Ότι εξαιτίας της της προϊσταμένης των φυλακών, της κυρίας Μπούκη, η οποία είναι μια γυναίκα, έχει αλλάξει άρδιν το κλίμα και η συμπεριφορά εκεί μέσα και των καθηγητών, των δασκάλων και του λυκειάρχη και των υπόλοιπων εθελοντών που μπαίνουν μέσα στις φυλακές. Βρήκα πολλούς εθελοντές. Και έχουν δημιουργήσει ένα διαφορετικό κλίμα και μια άλλη αίσθηση σε αυτά τα παιδιά που υπάρχουν μέσα να τα ανακουφίσουν. Μου επιτρέπεις μια κουβέντα μοναχά, Μάκη μου. Κύριε Πυρμικύρη, ένα λεπτό γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Όχι, λέω ότι δεν θα πρέπει να εξαρτάται όμως από τη θέληση του εκάστοτε διευθυντή αυτό το ζήτημα. Έτσι. Πρέπει να γίνει κανόνας. Δεν το συζητάμε. Και να τιμωρείται ο διευθυντής όταν δεν τηρεί τους κανόνες. Όχι μόνο ο διευθυντής και το προσωπικό, το υπόλοιπο και αθλειώτες. Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, κατά διαστήματα έχουν συγκρουστεί με τον Αραβαντινό, με τους άλλους, τους διευθυντές προϊσταμένους. Θυμάστε τι γινόταν κατά τη διάρκεια των συλλήψεων Σωρή Ματέη και των άλλων. Θυμάστε τι τραγελαφικά πράγματα είχαν συμβεί στις φυλακές. Εγκληματικά πράγματα, βεβαίως, και είχαμε πάρει θέση και είχαμε κάνει το ρεπορτάζ. Εγώ θέλω να παρακολουθήσω συνεντεύξεις, όχι τα δικά μου συμπεράσματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Κώστα Χαλούλο. Γλυκό που κάνει καλό. Αποκλείεται. Ναι, δεν υπάρχει. Η ARAG πληρώνει τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα γιατί το να έχεις δίκιο δεν αρκεί. Το να βρεις το δίκιο σου κοστίζει. Γλυκό που κάνει καλό. Κι όμως υπάρχει. Ο μακεδονικός χαλβάς είναι το ιδανικό γλυκό για όλη την οικογένεια γιατί φτιάχνεται από ταχίνι, δηλαδή 100% αλεσμένο σουσάμι και είναι πηγή πολύτιμων βιταμινών και χρωστοιχείων. Μακεδονικός χαλβάς. Το γλυκό από σουσάμι που κάνει τόσο καλό. Μπείτε στο minetaasfalia.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Mineta.
Το νέο Paranix με τη σύνθεση διπλής δράσης είναι η σίγουρη μέθοδος για να εξαλείψετε ψήρες και κόνιδες από το κεφάλι του παιδιού σας μια για πάντα. Paranix, 100% αποτελεσματικό στην εξάλειψη ψήρων και κονίδων με μία εφαρμογή και με φυσικό τρόπο δράσης. Έχω για σας για αυτό το χειμώνα, με τη σφραγίδα και την υπογραφή της Garbo GM, την υπερπροσφορά. Μία ηλεκτρική σόμπα 2000 W, 5 όψεων, 2 λάμπες ανά όψη, σύνολο 10 λάμπες. Εγγύηση 3 χρόνια και σας την προσφέρουμε με 69 ευρώ. Και δώρο, μία διπλή ηλεκτρική κουβέρτα 1,60 x 1,40 ευρωπαϊκών προδιαγραφών για να κοιμάστε μέσα στο καταχύμωνο και να ονειρεύεστε ότι βρίσκεστε και κάνετε ιαματικά λουτρά στην Εδιψώ. Τηλεφωνήστε μας! Όποτε εσείς θέλετε. Και αποκτήστε αυτό το μικρό εργοστάσιο παραγωγής θερμότητας που δημιουργήθηκε για τα χαμηλά μας εισοδήματα. Θερμαίνει χάρη στις 5 πλευρές του, περιμετρικά και ογκομετρικά έως 50 τετραγωνικά και με κατανάλωση μόνο με 90 λεπτά του ευρώ στο οκτάωρο και στο φουλ. Και απολαύστε μέσα στο χώρο σας θερμοκρασίες Σεπτεμβρίου, ενώ το ημερολόγιο του σπιτιού σας θα γράφει βαρύς χειμώνας του 2013-14. Τηλεφωνήστε μας όποτε εσείς θέλετε και κάντε δική σας την ηλεκτρική σόμπα με 69 ευρώ και δώρο τη διπλή ηλεκτρική κουβέρτα της Garbo GM. Συχνά οι γυναίκες στην κλιμακτήριο υποφέρουν από κολπική ξηρότητα. Κολπικά Gel Xenofit καταπολεμούν την ξηρότητα και τα συμπτώματα της κολπίτιδας. Τώρα λοσιόν καθαρισμού και βελούδινο λάδι Xenofit για την περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής. Μαζεμένος στον Πειραιά. 60 χρόνια δίνει το σπίτι με χαλιά, μοκέτες, κουρτίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια στις καλύτερες τιμές. Μαζεμένος. Ετωλικού 77 Πειραιάς. Ήρθε η ώρα για καλή οικονομική και οικολογική θέρμανση. Ήρθε η ώρα της Μίλκους. Μην χάνετε την ευκαιρία για έναν οικονομικότερο και πιο ζεστό χειμώνα. Παραγγείλτε τώρα την δική σας σόμπα Μίλκους και εξασφαλίστε έναν πιο ζεστό, αλλά το βασικότερο, έναν πιο οικονομικό χειμώνα. Αντικαθιστά τις σόμπες πετρελαίου και ξύλου και τους ατομικούς λέβητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου, των καλοριφέρ, χωρίς απαραίτητα να τους καταργεί. Η σόμπα πέλετης Μίλκους αέρος των 8 κιλοβατόρων καλύπτει χώρους έως 80 τετραγωνικά μέτρα. Η σόμπα αέρος 10 κιλοβατόρων καλύπτει έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Η σόμπα νερού για καλοριφέρ των 12 κιλοβάτ καλύπτει 100 τετραγωνικά μέτρα. 25 έως 200 τετραγωνικά μέτρα. Και η 35 κιλοβάτ έως και 300 τετραγωνικά μέτρα. Τέλος στην κάπνα, στην δυσοσμία και στο τίναγμα των μπουριών. Η Μίλκους είναι οικολογική λύση για καλύτερη θέρμανση χωρίς κάπνα, μυρωδιές και βρωμιά. Αναλογία καύσης πετρελαίου πέλετ 3:1. Εάν λοιπόν κάψατε 1.000 ευρώ πετρέλαιο, θα κάψετε 300 ευρώ σε πέλετ. Εάν κάψατε 1.000 ευρώ φυσικό αέριο, θα κάψετε 500 ευρώ σε πέλετ. Σε κάθε νομό υπάρχουν εξουσιοδοτημένα καταστήματα για να προμηθευτείτε την δική σας σόμπα πέλετ Μίλκους. Μην χάνετε την ευκαιρία για έναν οικονομικότερο και πιο ζεστό χειμώνα. Ανδρουλάκης Κατασκευαστική. Ενεργειακές βιοκλιματικές κατοικίες. Χτίζουμε το παρόν, ορίζουμε το μέλλον. Ανδρουλάκης Ενεργειακή Δόμηση. 19ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Μαραθώνος, Πικέρμη. Δάνεια στο κόκκινο. Smart Choice. Η έξυπνη επιλογή στη διαχείριση των χρεών σου. Ομάδα επιστημονικών συνεργατών αναλαμβάνει ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων οικοκυριών. Ήρθε η ώρα να βγεις στη σύνταξη. Smart Choice. Η έξυπνη επιλογή σου. Η συνταξιοδότησή σου, χρονοβόρα διαδικασία για σένα, εύκολη υπόθεση για μας. Ομάδα επιστημονικών συνεργατών μας αναλαμβάνει οικονομοτεχνικές μελέτες συνταξιοδοτικών υποθέσεων σε όλα τα ταμεία. Γνωμοδοτήσεις για έκδοση συντάξεων. Ιδιωτικό κταίο κόμπος Κηφισίας στο Μαρούσι. Τώρα και για μωτό στο πιο κεντρικό κταίο της Αθήνας. Και για μωτό κταίο στο κόμπο Κηφισίας. Ταλαιπωρήστε από συνάχη. Έχετε βουλωμένη μύτη και καθαρροή. Ρονάλ απελευθερώνει γρήγορα την αναπνοή. Με τρεις ψεκασμούς δύο φορές την ημέρα. Έτσι μπορείτε να αναπνεύσετε ελεύθερα. Ρονάλ. Ξεμητήστε ελεύθερα.
Στην Istiqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας. Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. Istiqbal. Έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναντι κτέλ. Νέτρα, το φυσικό χάπι του έρωτα, ένα ανδρικό μυστικό αιώνων στην τσέπη σας. Νιώστε τη σιγουριά των 40 ωρών δράσης και αυτοπεποίθησης στην ερωτική επαφή. Νέτρα, η ερωτική ταυτότητα του άνδρα. ΕΤΕΚΑ, η σύγχρονη ελληνική εταιρεία που σε γεμίζει κάθε μέρα. Στο δρόμο, με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Στο σπίτι, με πετρέλαιο θέρμανσης. Στη θάλασσα, με σεβασμό στο περιβάλλον. ΕΤΕΚΑ, δύναμη χωρίς όρια. Κωστή, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ποιος είσαι. Σίγουρα. Και οι περισσότεροι ακούγοντας το ποιος είσαι και σε ποια περιπέτεια είσαι εμπλακεί, θα μου είναι εκπληκτή. Κυρίως από το πρόσωπό σου, το παρουσιαστικό σου. Από αυτό που έμεινα έκπληκτος εγώ όταν άκουσα ότι είσαι ένας από τα πρόσωπα που ενέχονται στην αυτή τη φοβερή ιστορία με τις φράουλες στη Μανολάδα. Είσαι ο αδερφός του παιδιού που πυροβόλησε με την καραμπίνα. Ναι, ναι. Και θέλω να πούμε δύο λόγια, γιατί είσαι πόσων ετών? 21. Με λευκό ποινικό μητρό. Ναι. Και πρώτη φορά πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Μπορεί να είναι φυλακές ενηλίκων, αλλά δεν πάμε να είναι φυλακές με αυτά τα σύρματα εδώ παίξουν. Έτσι ακριβώς. Και με την πόρτα να χτυπάει δίπλα σου και να κλειδώνει το κελί. Άγριο πράγμα. Είναι άγριο. Γεννήθηκες, μεγάλωσες... Δεν είναι κάτι απλό. Όχι βέβαια. Γεννήθηκες, μεγάλωσες στη Μανολάδα. Ναι, Μανολάδα, ναι. Και είσαι παιδί ακόμα. Γιατί στα 21 είσαι έφηβος ουσιαστικά. Και μπλέχτηκες σε αυτήν την ιστορία χωρίς να το καταλάβεις. Χωρίς να το καταλάβω ακριβώς. Τελικά είναι εύκολο να πας στη φυλακή. Πολύ εύκολο και δύσκολο να βγεις. Και είναι και άγριο αυτό που έγινε στην Μανολάδα. Ναι, ναι. Με τον αδερφό σου. Δεν θέλω να μείνω πολύ εκεί, γιατί είναι αδερφός σου. Και ξέρω ότι τον αδερφό σου είναι αίμα σου. Και δικαιούσε και να τον στηρίζεις και να τον αγαπάς και να... εν πάση περιπτώσει να προσπαθείς να δικαιολογήσεις μέσα σου αυτό που έκανε. Αλλά ήταν πολύ σκληρό να πυροβολήσεις απέναντι στους ανθρώπους. Είχε ξαναμπλέξει ο αδερφός σε τέτοιες ιστορίες? Όχι, ποτέ. Ποτέ δεν είχαμε τέτοιες ιστορίες και ούτε κάτι το παραμικρό. Λευκό ποινικό μητρό. Λευκό, ναι. Και εσύ οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Δεν ήσουν μπροστά στο σκηνικό? Ήμουν εκεί, αλλά μόλις πριν αρχίσουν να γίνουν τα επεισόδια. Έτρεξα εγώ και έφυγα από εκεί. Τι δουλειά έκανες εκεί? Πότιζα τις φράουλες, διάφορα κουβάλαγα. Ήσουν ο ένας από τους επιστάτες? Ναι, ναι. Και τι μισθό έπαιρνες για να είσαι επιστάτης? 35 πρώτη μέρα. Τα καθήκοντά σου ποια ήταν, να επιβλέψεις τους Πακιστανούς, τους εργάτες ή να κάνεις και άλλα πράγματα? Και μερικές φορές να τους επιβλέπω και να ποτίζω, να ρίχνω λιπάσματα, ρέντισμα, ό,τι χρειάζεται μια καλλιέργεια. Πόσες ώρες δουλεύεις την ημέρα? Εντάξει, άλλες φορές δουλεύαμε, ξέρω εγώ, 8 ώρες, 10 ώρες και άλλες φορές μπορεί και 15 ώρες, αναλόγως τη μέρα. Οι εργάτες πόσα έπαιρνε? Εντάξει, το κανονικός μισθός είναι το μεροκάματο, είναι 21 ευρώ τη μέρα. 6,5-7 ώρες δουλειά με μισή ώρα διάλειμμα. Δούλευαν χώρια τις υπερορίες. Δούλευαν 6,5-7 ώρες την ημέρα? Ναι, ναι. Και χωριστά τις υπερορίες? Χωριστά, ναι. Δηλαδή κάποιοι εργάτες μπορεί να παίρναν και περισσότερα από σένα. Ναι. 21, αυτοί 35
Εσύ όμως δεν πληρωνόσουν υπερορίες, οι εργάτες πληρώνονται. Ναι, ναι, ναι. Και είχες αποφασίσει να γίνεις γεωργός της ζωής, το πίστευες ναι, αυτό. Ναι. Και το πιστεύεις ακόμα, το θέλεις. Το πιστεύω, δηλαδή. Ναι. Σου αρέσει η γη, να πας στη γη. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Οι γονείς σου. Και αυτοί μέσα στη γη μεγαλώσανε. Και ακόμα εκεί παλεύουν. Σύνορα Ηλίας Αχαΐας. Είναι το ναι, τελευταίο ναι. χωριό, νομίζω. Έτσι, ναι, ναι. ναι. Το τελευταίο πρώτο, χωριό μάλλον... του νομού Αχαΐας. Το πρώτο χωριό του νομού Ηλίας. Το πρώτο χωριό του νομού Ηλίας. Ναι. Εντάξει, υπάρχει κρίση στην αγορά, στην οικονομία. Πού ζούσατε και ζούσατε καλά. Εντάξει. Σαν παιδί, ας πούμε, που οι άνθρωποι στην ηλικία σου ερωτεύονται, αγαπάνε, δουλεύουν, ονειρεύονται. Εντάξει, και εγώ τα ζούσα αυτά, εντάξει, μια χαρά. Σου έφτανε και Μου έφτανε, ναι, μα. Η ζωή που έκανες. Ναι, ναι. Δεν ονειρευόσουν να πας, ας πούμε, στην Πάτρα, να πας στον πύργο, να πας στην Πήγαινα, Αθήνα. Εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα, δεν είναι μακριά από το χωριό. Όχι, αλλά πήγαιναμε συχνά. Σκεφτόσουν να κάνεις κάποια άλλη δουλειά να ζήσεις ή είχες πάρει την απόφαση να γίνεις γεωργός. Όχι, είχα πάρει την απόφαση να γίνω γεωργός. Ειδικά με τέτοιες συνθήκες. Όχι, γιατί δύσκολη. Δεν έχω δει πολλά παιδιά να θέλουν να γίνουν γεωργοί σήμερα στην Ελλάδα. Είναι αρκετά. Περισσότεροι ονειρεύονται από κομπιούτερ και πάνω. Εντάξει, είναι άλλοι που ονειρεύονται να κάνουν κάτι καλό στην αγροτιά. Είσαι ίντερνετάκιας. Όχι. Έχεις Facebook. Όχι. Γεωργός δηλαδή. Είχα φτιάξει, ναι, αλλά δεν έμπαινα, ξέρω εγώ, και το έσβησα. Ξέρεις να χρησιμοποιείς το... Ναι, ναι, ξέρω. Μπαίνεις στο διαδίκτυο. Ναι, ναι. Μερώνεσαι. Ναι. Ποια ήταν τα χόμπι σου? Περισσότερο ίντερνετ, Facebook, όχι και τόσο. Και ποια ήταν τα ενδιαφέροντά σου, ας πούμε, εκτός από την κοπέλα σου, εκτός από αυτό που κάθε φυσιολογικός άνθρωπος έχει στην ηλικία σου, πώς αλλιώς είχες χόμπι, είχες πράγματα που σ' άρεσαν πολύ? Ναι, ναι, πάρα πολλά. Όπως? Πήγαιναμε και εκδρομές με φίλους, φίλες, διάφορα. Κυνήγια, ψάρεμα. Mm-hmm. Φτιάχναμε τα καλοκαίρια, τα περνάγαμε στην παραλία. Φτιάχναμε σκηνή στο δάσος, γιατί είναι κολλητά το δάσος με την παραλία. Και περνάγαμε εκεί ωραία. Ταυτόχρονα ψάρεμα, ξεκουραζόμαστε. Πώς έγινε αυτή η ζημιά και ξαφνικά η ζωή σου αυτή η απλή που παίρνεις με τις βόλτες σου, με τις φίλες σου, με τους φίλους σου, με τη δουλειά την αγροτική, η οποία δεν είναι εύκολη πάντα. Ναι, ναι. Πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Είναι μπορεί δύσκολη. Να σ' αρέσει, αλλά καθόλου εύκολη. Πότισε, ράντισε, τρέξε, κάνε, κλάδεψε, ναι, ναι. Σπήρε, μετάφερε όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι επεξεγέλασε. Όχι. Πόσα χρόνια έκανες αυτή τη δουλειά? Πρώτη χρονιά. Σπούδαζες? Όχι, πήγαινα σχολείο, το σταμάτησα, έχουμε και δικές μας φράουλες, ασχολήθηκα και με τις δικές μας καλλιέργειες, δούλευα και αλλού. Και τον Ευαγγελάτο πώς τον γνώρισες? Μην κάνεις πολλές ερωτήσεις. Δεν είναι κακό. Μέσα από τη διαδικασία της δουλειάς. Τον γνώρισα και τον είχε γνωρίσει ο αδερφός μου, ξέρω εγώ, και τον γνώρισα κι εγώ. Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι από τη Μανολάδα αυτός. Δεν... Όχι, όχι. Ναι. Απλώς ήταν επιχειρηματίας της περιοχής και τον γνώρισες και πήγες ναι, να... Ναι. Και δούλευες και τις δικές σας φράουλες. Ναι. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Μιλάμε για πολλή δουλειά, δηλαδή. Δεν σταμάταγα από... Το πρωί από τις 6 μέχρι τις 12 το βράδυ, αντί να σταμάταγα δύο φορές το μήνα και αν. Πώς συνέβη και ξαφνικά άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής και βρέθηκες μέσα? Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Πόσο καιρό είσαι μέσα στη φυλακή? 6 μήνες κλείνουμε σε 15 μέρες. 6 μήνες. Πολύς καιρός για ένα παιδί. Είναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Α, εντάξει, ούτε και πολύ. Εσύ δεν έχεις καμία εμπλοκή στην όλη ιστορία αυτή? Όχι, τίποτα. Από τους βαλιστικούς ελέγχους, όλα τα πάντα που έχουν γίνει, έχει προκύψει είναι ότι όλα είσαι καθαρά, ναι. Καθαρός, ότι δεν έχεις τέτοια ναι. σχέση με την όλη υπόθεση. Και τότε γιατί σε κρατάνε μέσα? Αυτό απορούμε κι εμείς, δεν ξέρουμε. Πιστεύω ότι για αυτούς δεν είμαι ένα τίποτα και δεν τους απασχολεί. Και... Αυτό που συνέβη είναι πολύ χοντρό. Ο αδερφός μου βασικά το καβούκι του που λέμε πήγε να καλύψει.
Δηλαδή. Γιατί το επιτεθήκανε πρώτα. Δεν πήρε την καραμπίνα, ξέρω εγώ, και πήγε εκεί και τους έριξε χωρίς λόγο. Το επιτέθηκαν. Επιτέθηκαν οι άνθρωποι που ζητάγαν όμως τα μεροκάματά τους. Όχι, δεν ζητάγαν τα μεροκάματά τους. Ζητούσαν να φύγουν οι Πακιστανοί που δουλεύαν εκείνη τη στιγμή στα θερμοκήπια για να πάνε αυτοί για δουλειά. Για εξήγησέ το μας αυτό για να το καταλάβουμε. Ζητούσαν. Να φύγουν οι Πακιστανοί που ποιος δουλεύανε. Ποιος το ζητούσε, ο αδερφός σου? Όχι. Αλλά. Οι ίδιοι οι Πακιστανοί που έγινε η φασαρία. Ναι, ζήτησαν. Να φύγουν οι Πακιστανοί που δουλεύανε εκείνη τη στιγμή στα θερμοκήπια για να πάνε αυτοί για δουλειά την επόμενη μέρα. Γιατί έπρεπε να αλλάξει βάρδια? Όχι, αυτούς δεν τους ήθελε. Τους είχε πει ότι δεν θα τους πάρει για δουλειά και ότι θα τους έδινε την Παρασκευή τα χρήματα. Από αυτούς που χρώσταγε. Ναι, ναι. Και αυτοί δεν θέλανε να φύγουν από τη δουλειά. Γι' αυτό γίνανε όλα αυτά. Τους είχε απλήρωτος, είχε φέρει άλλους Πακιστανούς. Οι προηγούμενοι ζητούσαν. Δεν τους είχε απλήρωτος, τους είχε 5 μεροκάματα στον καθένα. Δεν ήταν τίποτα τα λεφτά αυτά. Εμείς ακούσαμε ότι ήταν κακοπληρωτής, ότι δεν συμπεριφερόταν καλά στους εργαζομένους, ότι συνέβαιναν διάφορα. Ναι, όπως ακούσατε και ότι γίνανε διάφορα που δεν έπρεπε να είχαν γίνει, όπως εγώ που είμαι άδικα μέσα. Ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι ό,τι θέλουν λένε. Εσύ και την ώρα που βρισκόσουν, σε πόση απόσταση? Πιάσανε έναν από εμάς να τους πούνε τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Δεν ήρθε κανείς. Δεν σας ρώτησε κανένας. Κανένας. Εσύ σε πόση απόσταση ήσουν από το συμβάν? Ήμουν στην αρχή μου 30-40 μέτρα και μετά έφυγα εντελώς από εκεί. Είδες τι έγινε δηλαδή? Όχι, δεν τα είδα. Στην αρχή είδα εκεί που πετάγανε πέτρες και ξύλα και τέτοια και έφυγα. Ποιες ήταν οι δύο ομάδες που είχαν συμπλακεί? Οι Πακιστανοί που δούλευαν με τους Πακιστανούς που ζητούσαν να φύγουν? Πετάγανε πέτρες, ναι, όχι, στον αδερφό μου πετάγανε στην αρχή. Και μετά πήγαν να εμπλακούν και οι άλλοι Πακιστανοί με τους Αιγύπτιους. Ναι, αυτοί που δούλευαν. Και τους πήρε ο αδερφός μου, τους έβαλε στο φορτηγό και τους πήρε από εκεί. Να μην γίνουν χειρότερα να τα πράγματα. Να μην γίνει και αυτοί το κακό. Ναι, και ναι. Μετά τι έγινε? Μετά δεν ξέρω, λήξαν εκεί. Εσύ το έμαθες αλλού ότι έχει γίνει το κακό αυτό? Ότι πυροβόλησε ο αδερφός και ότι χτυπήθηκαν άνθρωποι? Άκουσα τους πυροβολισμούς. Τους άκουσες? Ναι, άκουσα 2 έριξε στον αέρα και 3 κάτω μου είπε. Και μέχρι εκεί μετά δεν είδα τίποτα, έφυγα. Και βρέθηκες εδώ. Ναι. Σε συνέλαβε η αστυνομία και βρέθηκες στη φυλακή. Έτσι ακριβώς. Don't dare make a stand. Oh, here I am. Τι θα ήθελες να ζητήσεις από την κοινωνία, αν μπορούσε να το ζητήσει έτσι δημόσια, σε σχέση με ό,τι συνέβη και με την κατάσταση που βιώνεις τώρα? Ότι δεν είμαστε αυτό που λένε οι τηλεοράσεις και ότι είμαστε απλοί άνθρωποι καθημερινοί και καλοί, πιστεύω. Δεν ενοχλούμε κανέναν. Γιατί με τους συγκεκριμένους που έγινε η φασαρία, δεν τους είχαμε αφήσει ποτέ χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς... Αυτοί διαλέγουν να είναι μέσα στα θερμοκήπια που μένουν. Δεν τους είπαμε εμείς, πάρτε νάιλο, σίδερο, σκηνή και καθίστε εδώ. Αυτοί το κάνουν για να μην πληρώνουν νίκια. Πώς σου φαίνεται τώρα η κατάσταση μέσα στις φυλακές, τώρα που τη βιώνεις εδώ πέρα? Εντάξει, δεν είχα ιδέα πώς ήταν και τι γινόταν. Φανταζόσουν αυτό που είδες εδώ μέσα? Ότι υπάρχει? Όχι, δεν το είχα φανταστεί. Έχει Πακιστανούς εδώ? Έχει, ναι. Σου λένε τίποτα για το περιστατικό, για την ιστορία? Όχι, όχι, τίποτα. Έχετε φιλικές σχέσεις? Ναι, ναι. Είδες, οι νέοι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Ζουν, έχουν άλλη άποψη. Άλλη άποψη, ναι. Τι θα πεις στους δικαστές που θα σε δικάσουν? Θα σε δικάσουν ή θα σε αφήσουν ελεύθερο, θα καταλάβουν ότι εσύ δεν έχεις σχέση με την ιστορία? Δεν ξέρουμε ακόμα, εντάξει. Μπορεί να το έχουν καταλάβει ήδη και να μας ελευθερώσουν. Ο αδερφός σου είναι διαφορετική περίπτωση, γιατί πυροβόλησε πάνω σε ανθρώπους. Δεν είναι το ίδιο. Ναι, εντάξει, μαζί σου. Είναι αυτοάμυνα όμως. Αυτοάμυνα είναι, αλλά. Τη ζωή του. Σωστό. Πήγε να σώσει. Έχεις δει πολλά παιδιά εδώ μέσα, έτσι? Πάρα πολλά, ναι. Τι νομίζεις ότι είναι αυτό που τους οδήγησε στη φυλακή? Έχεις βγάλει και ένα συμπέρασμα? Είναι η κακή συμβίωση έξω.
κυρίως με την οικογένεια. Το έχεις εντοπίσει και εσύ αυτό. Ναι. Κυρίως με την οικογένεια. Ναι. Τι θα τους βοηθούσε περισσότερο για να βρουν ένα στήριγμα. Σε επίπεδο συναισθηματικό ή υλικό. Και τα δύο. Ή ένα από τα δύο. Οι περισσότεροι δεν έχουν βρει τίποτα από τα δύο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ επίσης. Να πάω στον κύριο Γκόντζα τώρα. Δεν είναι μια εξαιρετική περίπτωση αυτή ενός ανθρώπου που ενεπλάκησε μια ιστορία πολύ γνωστή στο Πανελλήνιο με τις φράουλες και το αίμα. Τι συμπεράσματα έχετε βγάλει μέχρι στιγμής? Να σου απαντήσω πάρα πολύ απλά. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας της υπόθεσης αυτής, ούτε συνήγορος. Όχι, δεν δικάζουμε εδώ. Ναι, δεν καταθέτουν την ψυχή τους. Εμείς κάνουμε τα δικά μας σχόλια. Η νομοθεσία για τους ανήλικους, η ελληνική νομοθεσία, είναι από τις πιο σύγχρονες νομοθεσίες. Δηλαδή, έχουν δουλέψει πολύ σημαντικοί άνθρωποι για να καταγραφούν κανόνες που θα δεσμεύουν κυρίως την πολιτεία, αλλά και που απευθύνονται στην κοινωνία. Η πραγματικότητα, βέβαια, δεν είναι τόσο ιδανική, γιατί υπάρχουν και μορφές εξουσίας που δεν έχουν ανθρωπιστικό χαρακτήρα και κάτι που ενδιαφέρει από αυτά που ακούσαμε. Η απονομή της δικαιοσύνης είναι μια ανθρώπινη διαδικασία. Μπορεί να κάνει και λάθη. Δεν έχουμε λίγες περιπτώσεις που η δικαστική κρίση να είναι άστοχη. Δεν έχουμε λίγες περιπτώσεις που να μην υπάρχει πλάνη. Ένα όμως θα ήθελα να πω, το οποίο είναι γενικότερο. Η νεανική εγκληματικότητα, όσο περνάει ο καιρός, είναι και πιο σκληρή. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εσύ, Μάκη, σωστά προσπάθησες να αναδείξεις τρεις περιπτώσεις που μπορεί να είναι και αληθινές. Δηλαδή, οι ισχυρισμοί δεν αποκλείω εγώ να είναι αληθινοί. Όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό έρχεται από την ιδεολογική σύγχυση που υπάρχει, έχει καθίσει πάνω στην ελληνική κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν εγώ ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων θέλει περισσότερη δουλειά από αυτή που προβλέπει ο νόμος. Μας είπες προηγουμένως, ότι υπάρχει μια καλή διευθύνουσα σε κάποιο κατάστημα. Ναι, η οποία έχει αλλάξει το κλίμα δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι φωτισμένοι. Υπάρχουν μερικοί που είναι απλώς γραφιάδες, γραφειοκράτες. Υπάρχουν μερικοί που σαν να συγχαίρονται το ρόλο τους. Όμως, τι μήνυμα βγαίνει από αυτά που μας είπες? Η κοινωνία δεν πρέπει να βλέπει τη φυλακή σαν ένα κομμάτι αποξενωμένο. Πρέπει να είναι δίπλα σε αυτούς τους θεσμούς σοφρονισμού. Αλλιώς διαφορετικά, ο σοφρονισμός θα καταλήξει σε βαρβαρότητα. Εγώ χαίρομαι που άκουσα και το ξέρω. Πάνε δάσκαλοι εκεί και μιλάνε στα παιδιά. Όχι, δεν μιλάνε, έχει σχολεία. Έχει γυμνάσια, σχολεία, ναι. Πάνε καθηγητές το ίδιο. Διευκολύνονται στις σπουδές τους. Πηγαίνουν σοβαροί εθελοντές. Ναι. Διοργανώνεται το πρωτάθλημα σκάκι, δηλαδή, κάθε χρόνο αυτό, το οποίο φιλοξενείται. Ναι. Ο σοφρονισμός δεν είναι δουλειά ανθρωποφυλάκων. Θυμήθηκα αυτή τον επιθετικό προσδιορισμό, γιατί πριν λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή εκείνη η υπέροχη γυναίκα που είχε γράψει, ναι, αλλά, για τους ανθρωποφύλακες. Ένα λεπτό. Αλλά ταυτόχρονα, στην ίδια φυλακή, επί ένα χρόνο δεν υπήρχε χαρτί υγείας. Και αυτό το έφεραν εθελοντές μέσω της δικής μας παρέμβασης. Ναι, γιατί γίνεται σε άλλες φυλακές. Ναι, δηλαδή. Αν θέλετε, μπορούμε εμείς να σας μεταφέρουμε εικόνες, επειδή μιλάμε με κρατούμενους από όλες τις φυλακές. Φανταστείτε, ναι, λοιπόν, όχι, εγώ θέλω, φανταστείτε λοιπόν με μία διευθύντρια. Η κοινωνία είναι λάθος να έχει αυτή τη στάση που έχει σήμερα. Πρέπει να είναι, ξέρετε, κύριε Βότζα. Η παρούσα κοινωνία, η κοινωνία που είναι παρούσα, τι επιτυγχάνει? Αποτρέπει και τα φαινόμενα αυταρχισμού, αυθαιρεσίας
Και όχι σπάνια και βαναυσότητα. Η κοινωνία, ακούστε κάτι, είναι παρούσα. Αλλά το κράτος απέχει. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια καλή διευθύντρια φυλακών η οποία ενδιαφέρεται, όταν υπάρχουν εξαίρετοι εθελοντές οι οποίοι συμμετέχουν, προσπαθούν, όταν υπάρχουν δωρητές οι οποίοι κουβαλάνε δύο φορτηγά χαρτί υγείας, γιατί και ανέλαβαν την ευθύνη να κουβαλάνε κάθε μήνα πλέον χαρτί υγείας, κάθε δίμηνο. Οπότε το κράτος μειώνει τον προϋπολογισμό για τις φυλακές, ώστε το κράτος ήταν υποχρεωμένο να εξασφαλίσει το χαρτί υγείας, τις σερβιέτες, ακριβώς, τα σαπουάν, ακριβώς, τα σεντόνια, τα στρώματα, δεν υπάρχουν το αυτά. Το κράτος απέχει, θα μου πείτε, απέχει και από αυτούς που είναι έξω από τη φυλακή. Αλλά φανταστείτε τι γίνεται εκεί μέσα, κυρία Γιαταγάνα, εσείς με την εμπειρία που έχετε. Εγώ, καταρχήν από την συμμετοχή μου στην Επιτροπή, στην Ειδική Επιτροπή Σωφρονιστικού Κώδικα, πληροφορήθηκα πολλά τώρα. Όμως, είμαι η πρώτη εισαγγελέας που έκανε έρευνα μέσα στις φυλακές, τα Πυργίου, το 84. 84-85. Έξι μήνες έμεινα μέσα στις φυλακές. Και όταν λέω μέσα στις φυλακές, δεν εννοώ στο γραφείο του εισαγγελέα ένα μικρό γραφιάκι. Μπήκα μέσα, εμπαινόβγαινα στις φυλακές, στο χώρο των φυλακών. Τα είδα όλα, τα βλέπα όλα. Έπαιρνα και καταθέσεις. Βέβαια, οι καταθέσεις τις πήρα αργότερα. Είδα πρώτα τι συνέβαινε. Φρόντισα να διορθώσω κάποια πράγματα, όσα μπορούσα να διορθώσω, και ήταν πολλά αυτά που μπορούσα να διορθώσω, πιστέψτε με. Διαπίστωσα τη μεγάλη, την τεράστια κυκλοφορία ναρκωτικών μέσα στις φυλακές, γιατί γι' αυτό μου είπαν να πάω, αυτή την έρευνα μου είπαν να πάω να πραγματοποιήσω. Όλοι έλεγαν δεν μπαίνουν ναρκωτικά στις φυλακές. Εγώ απέδειξα με πολλές. Καταρχήν το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ήξερα από ναρκωτικά, μπήκα στις φυλακές. Διέγνωσα και περίπου τι είδος ναρκωτικό έχει πάρει ο καθένας. Τουλάχιστον το 50% των κρατουμένων ήταν μαστουρωμένοι και μάλιστα ήταν και με διάφορα είδη ναρκωτικών. Το έβλεπες. Από ηρωίνη, που ήταν οι περισσότεροι, LSD και κοκαίνη. Α, είδατε τι παίρνανε οι κρατούμενοι. Όχι, δεν το είδα τι παίρνανε. Το έβλεπα. Διαπίστωνα με τα ίδια μου τα μάτια τι παίρνανε. Διαπιστώσατε τι δεν έκανε το κράτος. Εγώ διαπίστωσα ότι αυτό ήταν ένα κολαστήριο. Να σκεφτείτε ότι έμεινα από το πρωί στις 8 το πρωί, την πρώτη φορά που πήγα μέσα στις φυλακές, για να κάνω επιθεώρηση. Μπήκα μέσα στο χώρο των φυλακών και γύρισα όλες. Όλους τους θαλάμους, τα πάντα. Σχεδόν επισκέφτηκα. Είδα ανθρώπους να κάνουν αιμόπτυση μπροστά στα μάτια μου. Έτσι. Και ήταν μέσα. Έκανα εγώ, δεν καταλάβω, λέω τι έχετε, τι έχει. Και πετάγονται όλοι μαζί. Ήταν μέσα σε κοινούς θαλάμους. Δεν ήταν κελιά. Ήταν μεγάλη θάλαμη που ήταν από 35 έως 45 άνθρωποι μέσα. Έτσι. Σε ένα χώρο πολύ μικρότερο αυτό. Λοιπόν, και ρώτησα. Τι έχει, δεν καταλαβαίνω. Δεν βλέπεις, μου λένε. Δεν βλέπεις. Φθήση έχει, φυματικός φώναζε ο άλλος. Το έβλεπα φυσικά. Και γιατί είναι εδώ και δεν στο νοσοκομείο. Γιατί λέει είναι εδώ, μα δεν, ούτε σε γιατρό δεν το πάνε. Δεν τους πάνε. Και σε κάθε θάλαμος, σε κάθε από αυτή τις πτέρυγες αν θέλετε, είχε τουλάχιστον 2-3. Φυσικά φρόντισα να μεταφερθούν αμέσως σε νοσοκομεία και φρόντισα και κάνα πάρα πολλά πράγματα στις φυλακές πριν αρχίσω να παίρνω καταθέσεις. Γιατί αν δεν γινόταν αυτά, δεν θα έπαιρνα καμία κατάθεση και δεν θα διαπίστωνα τι πραγματικά συμβαίνει. Πέραν των ναρκωτικών που μπορούσε να το διαπιστώσει με αυτοψία οποιοδήποτε. Πάρα πολλά συνέβαιναν στις φυλακές. Δηλαδή, πέρα από τα ναρκωτικά, βιασμοί των κρατουμένων μεταξύ τους και ομαδικοί βιασμοί. Αυτά καταγγέλθηκαν, υπήρχαν καταθέσεις. Ήταν πολύ οδυνηρό για μένα όταν πήρα κατάθεση από τους ίδιους τους βιαστέντες. Ήταν φοβερά οδυνηρό. Αλλά γίνονται. Και γίνονται πάρα πολύ. Εγώ πήρα 3-4, γίνονται πάρα πολύ. Και δεν γίνονται μόνο για να ικανοποιήσουν
τις σεξουαλικές τους ωρέξεις, γιατί τότε δεν έβγαιναν, ούτε άδειες υπήρχαν ούτε τίποτα. Γίνονται από αγριότητα. Μάλιστα. Και πάρα πολλά. Ακόμα και τα τρόφιμά τους δεν τους τα έδιναν. Τα έπαιρναν οι φύλακες στα σπίτια τους και στους ίδιους. Τους τάιζαν τότε φασόλια. Σκουλικιασμένα, τα οποία είχαν κατάσχει. Αυτά τα είδατε στη φυλακή μέσα. Τα είδα. Σε ένα στάδιο. Επί 6 μήνες έκαναν άκρηση. Ναι. Σε ένα στάδιο που προηγείται. Ναι. Και αυτό είναι η διαδικασία. Να δηλαδή. Σα τη πω. Εκεί. Δεν τα έζησα όλα αυτά που λέτε. Είσαστε μέσα. Είμαι και μέλος της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων, αλλά υπήρξα και κρατούμενη 2,5 χρόνια. Οπότε τα έχω δει από κοντά. Εκτός αυτού, έχουμε κάνει και επισκέψεις στη Θήβα. Ως πρωτοβουλία και στον Αυλώνα που έχω επισκεφθεί και άλλες φυλακές που τα έχω δει και με τα μάτια μου, τα έχω βιώσει. Ακριβώς. Αλλά εγώ θέλω να αναφερθώ περισσότερο στους ανήλικους που για μένα είναι ένα έγκλημα. Δηλαδή, θεωρώ ότι οι φυλακές ανηλίκων θα πρέπει να καταργηθούν και να δημιουργηθούν ανοιχτές δομές πρόνοιας και προστασίας. Δεν μπορεί ένα ανήλικο παιδί, και μετά θα σας μιλήσω και βιωματικά, να το κλείνουν στη φυλακή μέσα από. Στατιστικές έρευνες, το 80% των ανηλίκων που έχει καταδικαστεί σε εγκλεισμό επιστρέφει στην ενήλικη ζωή τους. Δηλαδή, ποιο είναι το αποτέλεσμα και ποια είναι η δικαιοσύνη και ποιες είναι οι συνθήκες που ζουν αυτά τα παιδιά. Έχετε δει τα στρώματά τους. Εμένα μου με ρωτάτε. Πού κοιμόμαστε. Εγώ αν τα είδα. Με ρωτάτε αν τα είδα. Όχι, το λέω γενικά. Όχι, το γιατί που λέει ήταν δεν χειρότερο κολαστήριο. Γιατί μου το είπαν. Δεν απευθύνομαι. Μόνο σε. Το λέω γενικά. Και γι' αυτό έκλεισε. Δεν ήταν ενδεικτικό το δείγμα. Και για Κορυδαλό. Δεν μιλάω για τον Αυλώνα μόνο. Στις φυλακές του Αυλώνα. Μιλάω Κορυδαλό. Μιλάω για όλες τις φυλακές. Για το Βραχιολάκι, τι γνώμη έχει. Ωραία, κάντε μου τη χάρη λίγο. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να μου πείτε περισσότερα για ένα στάδιο. Ναι. Πριν οδηγηθούν στις φυλακές. Δηλαδή εκεί που δικάζατε εσείς. Ναι. Εκεί δεν είδατε έλλειμμα. Κοιτάξτε. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς και οι γραμματείς, όλο δηλαδή το δικαστικό σύστημα, αποτελείται από ανθρώπους. Οι άνθρωποι κάνουν και λάθη. Και οι αστυνομικοί κάνουν και λάθη. Εγώ διαπίστωσα και μέσα στις φυλακές κάποιοι. Διαπίστωσε ότι ήταν πράγματι θύματα δικαστικής πλάνης. Άλλο το λάθος και άλλο η αδιαφορία, άλλο η προχειρότητα, άλλο η ευκολία, άλλο ο τρόπος με τον οποίο δικάζεις. Ναι, γιατί υπάρχει ρουτίνα η διαδικασία αυτή και λες, μοιράζεις αφιδός. Δεν είναι έτσι όπως την πείρα που έχω. Όχι, δεν είναι. Κάντε λάθος. Οι δικαστές ανηλίκων είναι πάρα κατά συντριπτική πλειοψηφία. Έχουν εξαιρετικές ευαισθησίες. Μάλιστα. Και υπερασπίζουμε αρκετές φορές ανηλίκους και δεν νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται. Να κύριο Γεωργαντά. Δεν ξέρω αν η κυρία Γιαταγάνα. Η κατάσταση στην οποία περιγράφει η κυρία Γιαταγάνα, η οποία είναι γνωστή για την προσπάθειά της που έκανε τότε και έκλεισαν τελικά οι φυλακές του Ταπυργίου, υποθέτω ότι είναι η κατάσταση των φυλακών πριν από 30 χρόνια, τουλάχιστον έτσι όπως περιγράφηκε. Με τους θαλάμους των 35 και 40 τόμων και τα γεγονότα τα οποία περιέγραψε. Αυτό που θέλω να πω εγώ τώρα είναι ότι οι φυλακές ουσιαστικά είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας. Τι θέλω να πω. Όπως δεν έχουμε δυστυχώς πολύ καλό εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως δεν έχουμε δυστυχώς πολύ καλό νοσοκομιακό σύστημα. Έτσι και το σοφρονιστικό μας σύστημα σίγουρα δεν είναι το καλύτερο. Σίγουρα δεν είναι και το χειρότερο. Και σίγουρα είναι σε ένα επίπεδο έτσι όπως κινούνται δυστυχώς. Σε ένα μέτριο επίπεδο όπως κινούνται όλες οι δομές της χώρας μας και της κοινωνίας μας πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή θέλετε να πείτε άθλιο. Εγώ γιατί είπα μέτριο. Να σας πω. Εσείς μέτε μέτριο. Εγώ σας λέω ότι οι δομές που κινούνται όλοι οι οργανισμοί στη χώρα μας είναι. Μου επιτρέπετε. Δεν ήθελα να κάνω πολεμική. Αλλά. Νομίζω ότι είναι αθωωτική κάπως αυτή η τοποθέτηση. Όχι να τον αφήσετε να ολοκληρώσει. Ξέρετε τι θέλω να πω, κύριε Βαγγελόπουλε. Να μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι έχουμε το καλό εκπαιδευτικό σύστημα, το καλό νοσοκομιακό και έχουμε ένα άθλιο σοφρονιστικό. Έχουμε ένα σοφρονιστικό σύστημα στο μέτριο, εσείς μπορείτε να πείτε στο λίγο χειρότερο ή στο λίγο καλύτερο επίπεδο, που βρίσκονται δυστυχώς και όλες οι υπόλοιπες δομές της χώρας. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Αυτό δεν είναι αθωωτικό ή απαλλακτικό, απλά είναι μια ρεαλιστική απεικόνηση της πραγματικότητας. Τώρα, σε σχέση με τις τρεις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρθηκαν, εγώ μένω στη μία, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Είπατε ότι ο πρώτος αποφυλακίστηκε. Ο πρώτος.
Όχι, δεν αποφυλακίστηκε. Είπατε αποφυλακίζεται. Θα αποφυλακίσετε. Θα πότε. Έχετε συγκεκριμένη εικόνα γι' αυτό. Πολύ κοντά πρέπει να είναι. Είναι. Επειδή δικονομικά αυτό θα έχει σημασία να το ξέρουμε, είναι ο μόνος που παραδέχτηκε την πράξη του από τους τρεις τους οποίους ακούσαμε. Ο μόνος λοιπόν που παραδέχτηκε την πράξη του και έχει πρωτόδικα, είχε 22 ή 23 χρόνια φυλάκιση, το να αποφυλακίζεται τώρα σημαίνει ότι αυτός σε κάποια στιγμή από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές ή από τα συμβούλια έχει εκτιμηθεί αυτή η προσπάθειά του, τη συμμόρφωσή του, της αναγνώρισης της ευθύνης του. Ενώ δεν είδα κάτι τέτοιο στον δεύτερο, στον οποίο βέβαια υπάρχει ένας δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας που δεν έγινε. Και η τρίτη μου παρατήρηση, που νομίζω ότι πρέπει να τη δούμε, είναι σε σχέση με την προφυλάκηση του τρίτου. Δηλαδή η Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό προφυλακιστέντων, γύρω στο 42% των συνολικά εγκλειστέντων στις φυλακές, πολύ μεγάλο ποσοστό. Δείχνει ακριβώς την αδυναμία του συστήματος και εκεί το σύστημα της ηλεκτρονικής επιτήρησης που ψηφίσαμε πρόσφατα, το βραχιολάκι που λέμε, νομίζω ότι θα έχει πολλά να προσφέρει, γιατί αυτό είναι πραγματικά μια καινοτομία σημαντική. Κυρία Σβουρδάκο. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια. Έχεις κάνει το λάθος, ναι, το παραδέχεσαι. Ζητάς μια δεύτερη ευκαιρία. Όταν βγεις από τα κάγκελα της φυλακής και έχεις κάποιον να σε περιμένει, να σε στηρίξει οικονομικά, ηθικά, να σε αγκαλιάσει, έχεις περισσότερες πιθανότητες για μια καινούρια ζωή. Η οικογένεια να στηρίξει αυτά τα παιδιά που έκαναν λάθος. Όταν δεν υπάρχει οικογένεια, που τις περισσότερες φορές η οικογένεια φταίει που αυτά τα παιδιά είναι μέσα, γιατί απουσιάζει, γιατί δεν έχει δώσει αγάπη, δεν έχει δώσει τοργή, γιατί δεν σεβάστηκε τα παιδιά να τα μεγαλώσει. Όταν απουσιάζει λοιπόν η οικογένεια, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να ξανακυλήσουν και να τα ξαναβρούμε είτε στον Αυλώνα ή στον Κορυδαλό. Και από τα απλά να περάσουμε στα σύνθετα και να γίνουν και επαγγελματίες και να περάσουμε σε πιο οργανωμένα πράγματα, πιο μεγάλα, πιο δυνατά, κατά της κοινωνίας. Και να γίνεται αυτός ο φαύλος κύκλος. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης, τον κύριο Σκανδάμη, στη τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε. Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε και σε όλους τους παρευρισκόμενους. Καλησπέρα σας. Για μένα ήταν μια εμπειρία πολύ ενδιαφέρουσα. Βεβαίως δεν έχουν τελειώσει συνεντεύξεις και τα σκληρότερα έπονται. Ναι, ναι. Αλλά εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι πώς μπορεί σε μια φυλακή για ένα ολόκληρο χρόνο να μην έχει χαρτί υγείας. Να μην υπάρχουν δηλαδή τα στοιχειώδη που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορεί να διαβιώσει εκεί μέσα κατά τρόπο αξιοπρεπή. Ναι. Η απάντηση βρίσκεται σαφώς στο θέμα του προϋπολογισμού του Υπουργείου. Το 2009 ο προϋπολογισμός του Υπουργείου μας ήταν 1 δισεκατομμύριο. Το 2013 ήταν 500 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, με τα μισά χρήματα πρέπει να καλυφθούν όλες οι δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το χρονιστικό σύστημα, να θέλω να πω, κύριε Δεφλόπουλε, δεν είναι ούτε απολύτως άθλιο, ούτε απολύτως προσεγκομιασμό. Υπάρχει μία μέση οδός, όπως αναφέρθηκε, και παλεύουμε συνεχώς για τη βελτίωσή της. Θέλω να σας πω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Υπήρξε πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη μετατροπή του καταστήματος κράτησης Κορίνθου σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων 15-18 ετών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στον Αυλώνα συγκροτίζονται τα παιδιά 15-18 με τα 18 και άνω, κάτι το οποίο δημιουργεί και περιπτώσεις επηρεασμού, εκφοβισμού ή οτιδήποτε άλλο. Πήραμε λοιπόν μια απόφαση συμμορφούμενη με ό,τι επικαλείται ο συνήγορος του πολίτη και το Συμβούλιο της Ευρώπης και ξεκινάμε τώρα μια νέα δομή. Περιμένουμε να δημιουργηθεί το σχολείο. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στις φυλακές του Αυλώνα και σε όλη τη χώρα. Είμαι σε αυτή τη θέση εδώ και κάποιο διάστημα. Να ξέρετε ότι περάσαμε παλαιότερα μια σπουδαία διάταξη με την οποία περιορίσαμε το χρόνο παραμονής στα καταστήματα κράτησης για τους ανηλίκους. Δηλαδή πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι το 2010 οι ανήλικοι μπορούσαν να καταδικαστούν για μία πράξη με ποινή ως 20 έτη. Τώρα πια το πλαίσιο είναι έως 10 έτη. Κύριε Σκανδάμη. Σε σοβαρές περιπτώσεις 15. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι πριν με ρωτήσετε. Έχουμε μία εμφανή μείωση στους αριθμούς των κρατουμένων μέσα στα 3 αυτά χρόνια. Δηλαδή, από 800 κρατουμένους που είχαμε το 2010, αυτή τη στιγμή στα καταστήματα κράτησης ανηλίκων εννοώ, αυτή τη στιγμή έχουμε 600 κρατουμένους. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια τεράστια μείωση του αριθμού των ανθρώπων που πάνε μέσα.
Και ακόμα τα περιστατικά υποτροπής έχουν μειωθεί αισθητά. Πέρσι είχαμε 169 περιπτώσεις υποτρόπων, ξαναγύρισαν δηλαδή στα καταστήματα κράτησης ανηλίκων, και αυτή τη στιγμή έχουμε μόλις 35. Άρα κάτι γίνεται, κάτι κινείται, και έχω να σου πω και περισσότερα αφού με ρωτήσατε. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά ακούγεται απάνθρωπο να μην δίνεις τουλάχιστον τα στοιχειώδη σε έναν φυλακισμένο όπως το χαρτί υγείας, επικαλούμενος στον προϋπολογισμό του κράτους. Ενώ θα μπορούσα να σας πω 10 καλές κουβέντες για τη διευθύντρια των φυλακών, για το κλίμα που είχε επιβάλει, για τις προσπάθειες που κάνουν να είναι πιο ανθρώπινος ο χώρος αυτός, για τους δεκάδες εθελοντές που κάνουν πολύ σημαντική δουλειά εκεί μέσα, για το πρωτάθλημα σκάκι και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν. Αλλά είναι απάνθρωπο να μην τους παρέχεις τα στοιχειώδη, είναι απάνθρωπο να έχεις ένα παιδί 14 ετών, ένα αυγανάκι εκεί μέσα, μόνο και μόνο γιατί πέρασε και εκείνο τα σύνορα. Αυτό ειδικώς για το ανήλικο που θέλετε έχει ενδιαφέρον το πώς βρίσκεται εκεί και αξίζει να το διερευνήσουμε και εμείς. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, ξέρετε ότι δεν είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης το οποίο διαχειρίζεται τα οικονομικά της χώρας. Μα είναι μια ψυχούλα εκεί μέσα που μου έκανε εντύπωση. Δεν πίστευα. Με εντυπωσίασε και εμένα και με πολύ ενδιαφέρον θα το παρακολουθήσω άμεσα. Να δω πώς βρίσκεται εκεί με μια απόφαση και τη στιγμή που δεν έχει πίνει, δεν καταλαβαίνω πώς βρίσκεται. Και πολύ περισσότερο να ξέρετε ότι έχουμε περάσει νόμο σύμφωνα με τον οποίο δεν μπορούν να κρατούνται στα καταστήματα κράτησης ανηλίκων παιδιά κάτω των 15 ετών. Αυτό το. Άντε, μπορεί να είναι 15. Τι σημασία έχει, πρέπει να είναι εκεί μέσα. Γιατί δεν έχει αδίκημα. Ναι, αξίζει να το διερευνήσουμε. Ναι, δεν έχει αδίκημα. Ναι. Το ρώτησα επανειλημμένα. Δεν έχει αδίκημα. Και μου είπαν οι άνθρωποι της φυλακής ότι δεν είχαν που να το βάλουν και το φέραν εδώ. Δεν πρέπει να είναι ένα παιδάκι εκεί μέσα. Υπάρχουν δομές έξω που μπορούν να το υποδεχτούν. Γιώμη, θα ασχοληθώ και εγώ προσωπικά με αυτό το θέμα που άκουσα μόλις από εσάς. Να είστε καλά. Εσείς δεν μπορεί να κουβαλάτε στην πλάτη σας την ευθύνη της διαχείρισης του σοφρονιστικού συστήματος τόσων ετών, αλλά θεωρώ ότι είναι μερικά πράγματα είναι πραγματικά πρωτόγωνα, είναι μεσαιωνικά. Ναι, παρόλα αυτά η φυλακή δεν παράγει μόνο βία, παράγει και ελπίδα. Δηλαδή θέλω να ξέρετε ότι είχαμε πρόπερση 6 επιτυχίες στο Πανεπιστήμιο μέσα από τη φυλακή του Αυλώνα και φέτος είχαμε 3 επιτυχίες στο Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΙ. Είναι σημαντικό ότι η φοιτητής πρόθεση και σε διαγωνισμό μαθηματικής εταιρείας και τώρα πλέον ακολουθεί το δρόμο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη ελπίδα. Όχι. Υπάρχουν τα σχολεία τα οποία λειτουργούν άρτια. Είναι. Υπάρχει θεατρική ομάδα υπό το στάθι το Γράψα. Το γνωρίζω. Σκηνοθέτη και ηθοποιό που κάνει καταπληκτική δουλειά. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών έχει κάνει όλα αυτά τα γκράφιτι που είδατε γύρω-γύρω. Ο χώρος είναι γυμνός και στεγνός όπως τον δείξατε. Θέλει βελτιώσεις. Και προσδοκούμε ότι μέσα από την αλληλεγγύη του κόσμου και μέσα από ένα κλίμα συμπάθειας που μπορεί να παράγει ακόμα και αυτή η εκπομπή, θα μπορέσουμε να βρούμε ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Και ξέρω ότι και εσείς κάνετε πάρα πολλά γι' αυτό. Βρέθηκε. Όντως, υπάρχει παιδί που πέρασε στο Πολυτεχνείο, υπάρχουν παιδάκια που πέρασαν στα ΤΕΙ και που βέβαια θα απολαμβάνουν μια υποτυπώδη ελευθερία για να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Αλλά όμως φοβάμαι πολύ ότι ένα παιδί που θα πάει στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο, σε ποιο σοφρονιστικό ίδρυμα θα φιλοξενείται. Έχουμε έτοιμη διάταξη. Όχι, μερικά θα μεταφερθούν αλλού. Ναι. Έχουμε έτοιμη διάταξη, την οποία αμέσως μόλις αντιλήφθηκε το πρόβλημα ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Αθανασίου, έδωσε την εντολή στην Παρασκευαστική Επιτροπή και την έχει ετοιμάσει. Σύμφωνα με την οποία, θα είναι εκπαιδευτικές άδειες πιο εύκολα χορηγήσιμες σε ανθρώπους που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια και στο ΤΕΙ. Θέλω μόνο να σας πω κάτι. Έχουμε μια μεγάλη ευθύνη να προχωρήσουμε κάποιες μεγάλες και μικρές μεταβολές. Αυτές αφορούν έναν πιο εξορθολογισμένο ποινικό κώδικα. Είδατε τι παρήγαγε η νομοθεσία ανηλίκων. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε μια απομείωση του πληθυσμού. Παρομοίως, αν προχωρήσουμε σε ένα νέο προοδευτικό ποινικό κώδικα, ο οποίος είναι έτοιμος, θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη ισοδοξία για το σοφρονιστικό σύστημα. Και με το νέο σοφρονιστικό κώδικα που είναι ήδη έτοιμος και η μόνιμη επιτροπή της Βουλής για το σοφρονιστικό σύστημα έχει κάνει σημαντικές παρατηρήσεις. Όλα αυτά έχουν ενσωματωθεί. Μακάρι. Το επόμενο διάστημα να περιμένετε σπουδαίες μεταβολές. Να γίνονται, να τα καταγράφουμε, να συμβαίνουν όμως. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Και μακάρι να αλλάξουν κάποια πράγματα γιατί είμαστε στις φυλακές ανηλίκων, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει σε άλλες φυλακές. Πάμε σε ένα υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
και φάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για μανταρίνια κλιμεντίνες 85 λεπτά το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες 4,90 το κιλό. Όλα τα φορυπαντικά πλυντηρίου Lenor 1+1 δώρο. Όλα τα σουπλίν Ultra 40% φθηνότερα. Θερμάστρα χαλαζία Human 2200 W 39,90. Και επιπλέον, πάνω από 480 βασικά προϊόντα σε νέες μόνιμα χαμηλές τιμές. Βερόπουλος. Ακόμα πιο υπεύθυνα. Ταλαιπωρήστε από συνάχη. Έχετε βουλωμένη μύτη και καθαρροή. Ρονάλ απελευθερώνει γρήγορα την αναπνοή. Με 3 ψεκασμούς 2 φορές την ημέρα. Έτσι μπορείτε να αναπνεύσετε ελεύθερα. Ρονάλ. Ξεμητήστε ελεύθερα. Χρησιμοποιήστε την ενέργεια του ήλιου για δωρεάν θέρμανση του χώρου σας με το ηλιακό αερόθερμο Aerosol. Τώρα το Aerosol 20 μόνο με 640 ευρώ. Βρείτε έναν από τους 160 αντιπροσώπους στο ηλιόθερμο.gr. Το Aerosol και φυσικά το ηλιόθερμο από τη Solo. New Forum. Επενδύουμε και εμείς. Ασφαλίζει τη ζωή. Κλικάρετε την επιλογή σας. Newforum.gr. Θέλετε συνέχεια ζεστό νερό και δωρεάν? Αποκτήστε τώρα το νέο ηλιακό θερμοσύφωνα ηλιόθερμο ECO 150 λίτρων μόνο με 565 ευρώ. Βρείτε έναν από τους 160 αντιπροσώπους στο ηλιόθερμο.gr. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Μια απλή οδοντόκρεμα έχει μόνο 4 δράσεις. Η AIM Expert Protection παρέχει κορυφαία προστασία με 10 σημεία δράσης. Νέα AIM Expert Protection. Εσείς προτείνετε χώρο, εμείς ιδέες και λύσεις. Γκρούπο Κουτσίνε και τελειώσατε. Δείτε το site μας www.groupokutsine.gr. Ο επιθεωρητής Ρέστα βρήκε μια προσφορά μεγάλων διαστάσεων στην Κρέστα. Γρανιτοπλακάκια πρώτης διαλογής σε μεγάλες διαστάσεις από 8,90 ευρώ μόνο. Κρέστα. Προσφορές που δίνουν Ρέστα. Χαϊδάρι, γλυκά νερά με νίδι, Άλυμος Θεσσαλονίκη. Πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις? Ναπροζίν Gel. Τοπικό αναλγητικό αντιφλεγμονώδες. Στοχεύει στον πόνο, δρά στον πόνο. Ναπροζίν Gel. Απελευθερώνει τις κινήσεις σας. Πόσο κοστίζει ένας Πικάσο στο σαλόνι σας? Μόνο 1 ευρώ την ημέρα για ζέστη 24 ώρες το 24ωρο. Heatwave υπέρυθρη θέρμανση. Υγεία, πολιτισμός, οικονομία. Μάθετε τα πάντα στο heatwave.com.gr. Καλά. Ακόμα σκέφτεσαι πώς να ταιριάξεις την ειδική βιβλιοθήκη και γραφείο για τον επαγγελματικό σου χώρο? Και όχι μόνο, MondaWood. Οποιαδήποτε κατασκευή με ειδικές διαστάσεις μπορείς να τη φτιάξεις μόνο στη MondaWood. MondaWood. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή που επιθυμείτε. Κορώνης 8 Περιστέρι, πλησίων Εθνικής Οδού. Τηλέφωνο 210-5745-503. Μήπως δεν ακούτε καλά? Μήπως αισθάνεστε βουλωμένα τα αυτιά σας? Μήπως δεν έχετε ακούσει το Otozan? Otozan. Φυσικές οτικές σταγόνες με βιολογικά συστατικά απομακρύνουν το κερί από τα αυτιά και σας βοηθούν να ακούτε καλύτερα. Otozan Spray αποτρέπει τη δημιουργία βύσματος, αντικαθιστά τις μπατονέτες και είναι ιδανικό για την καθημερινή υγιεινή των αυτιών. Otozan. Βάλτε το καλά στα αυτιά σας. Και Otozan Nasal Spray ελευθερώνει την αναπνοή. Είστε επαγγελματίας? Μην ψάχνετε αλλού. Ελάτε Κηφισού 150. Στο μεγαλύτερο cash and carry καλλιντικών, ειδών κομμωτηρίου, αισθητικής, manicure, pedicure, φαρμακείου. Με τιμές φθηνότερες από παντού. Επικάλ. Η μεγαλύτερη ποικιλία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς είναι εδώ. Δίας διαχείριση κτηρίων. Εκεί που σταματούν οι άλλοι, αναλαμβάνουμε εμείς. Αποφράξεις, υδραυλικές εργασίες, απολυμάνσεις, καθαρισμοί, έκδοση κοινοχρήστων και ό,τι άλλο χρειάζεται η πολυκατοικία. Δίας. Όλες οι λύσεις σε ένα τηλέφωνο. Συχνά οι γυναίκες στην κλιμακτήριο υποφέρουν από κολπική ξηρότητα. Κολπικά Gel Xenofit καταπολεμούν την ξηρότητα και τα συμπτώματα της κολπίτιδας. Τώρα λοσιόν καθαρισμού και βελούδινο λάδι Xenofit για την περιποίηση της ευαίσθητης περιοχής. Οι πιο χαμηλές τιμές προσγειώθηκαν στο Γαλαξία. Σκληρό τυρί Βουνίσιο 6,42 το κιλό. Emmental Alpiland Αυστρίας 5,85 το κιλό. Όλες οι φρυγανιές Παπαδοπούλου μείον 35%. Σαμπουάν Σάιος 750 ml 1,97. Οδοντόκρεμες Colgate Total μείον 45%. Σερβιέτες Everyday Ultra Plus Hyper Dry Economy 1,76. Και εκατοντάδες είδη όλο το χρόνο, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Στην Istiqbal κάθε μέρα ανοίγουν πολλά σπίτια. Ελάτε να ανοίξουμε και το δικό σας.
Κρεβατοκάμαρα, καναπές, τραπεζαρία, όλα μαζί 1500 ευρώ. Και δώρο το στρώμα. Istiqbal. Έτσι ανοίγει σπίτι. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισού 152, έναντι κτέλ. Ανακαινίζετε, γκρεμίζετε. Θέλετε κάδο περισυλλογής αποβλήτων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές σε όλη την Αττική με ένα τηλεφώνημα 6944-204-107 για να έχετε ένα μπελά λιγότερο. Ο οίκος Χαλιών Σίμου Ράπτη σας προσκαλεί στα καταστήματά του στη Λεωφόρο Ποσειδόνος και στην Καλλιθέα να σας ξεναγήσει στις νέες του παραλαβές. Χαλιά από όλο τον κόσμο, στη γνωστή ποιότητα του οίκου και σε τιμές που δεν ξαναγίναν. Γερολιμάτος ΑΕΒΕ. Ρολά αβιάρρηκτα λειτουργικά. Γκαραζόπορτες για απόλυτη προστασία. Γερολιμάτος ΑΕΒΕ. Η ελληνική εταιρεία που εμπιστεύεστε. Εξαγωγές, εξωστρέφεια, ExpoTrof. Το τρίτο ελληνορωσικό συμπόσιο στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών. Τον Ιανουάριο στο Ολυμπιακό Ακίνητο Ξηφασκίας Δυτικό Αεροδρόμιο. Άλλος ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Φέτος θα σας ζεστάνουμε όλους. Μπείτε στο minetaasfalia.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Mineta. ΕΤΕΚΑ, η σύγχρονη ελληνική εταιρεία που σε γεμίζει κάθε μέρα. Στο δρόμο, με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Στο σπίτι, με πετρέλαιο θέρμανσης. Στη θάλασσα, με σεβασμό στο περιβάλλον. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια. Κυρία Μανού, τώρα που το απολαύσατε όλο αυτό το πράγμα, πραγματικά. Τι εντυπώθηκε μέσα στην ψυχή σας? Λίγο μία σκοτεινιά νιώθω μέσα μου, γενικά με τις φυλακές, με όλη αυτή τη διαδικασία. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, τα έχουμε πει, δεν θέλω να πω τα ίδια που ήδη έχουμε πει. Ό,τι έχετε πει όλοι σας πάνω κάτω, με έχουν κάνει να νιώσω διάφορα συναισθήματα. Αυτό με τορμάζει περισσότερο είναι η συνήθεια αυτών των παιδιών στον τρόπο ζωής μέσα στη φυλακή. Δεν ξέρω, δεν έχουν όνειρα. Δεν έχουν όνειρα. Λίγα από τα παιδιά, από τα τέσσερα που παρακολουθήσαμε, έχουν όνειρα. Γιατί δεν το ξέρουν. Έχουν μπει εκεί και ζουν εκεί. Και γι' αυτό η χαρά είναι αυτό, ο προαυλισμός εκεί. Άρα, δεν ξέρω πόσο δημιουργικό και πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτός ο τρόπος τιμωρίας ή, εν πάση περιπτώσει, σοφρονισμού. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έτυχε πριν 1,5 χρόνο περίπου κάποιος με τράκαρε πάρα πολύ άσχημα στον δρόμο. Είναι πολύ σύντομη ιστορία, δεν σας καθυστερήσω. Ο άνθρωπος αυτός χτύπησε άσχημα, μπήκε όλη μου η δεξιά μεριά μέσα το αυτοκίνητο. Πέρασε με κόκκινο, πάρα πολύ μεθυσμένος. Κατεβαίνω κάτω και εγώ, καταλαβαίνετε, από το σοκ μου, του μίλησα μάλλον απότομα και μου λέει: δεν καταλαβαίνω εγώ τίποτα, μου λέει. Εγώ είμαι με άδεια, μου λέει, από τις φυλακές, 22 χρόνια μέσα. Άρα, 22 χρόνια ήταν μάλλον ήδη μέσα. Μετά, γιατί γίνανε μηνύσεις, δηλαδή είχαμε συνέχισε αυτό το πράγμα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι. Τι θέλετε να πείτε? Διαπίστωσα ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σοφρονιστεί. Διότι αν είσαι 22 χρόνια φυλακή και περνάς με κόκκινο μεθυσμένο στην άδειά σου και τρακάρεις και τον άλλον και του μιλάς και άσχημα, άρα μάλλον το σύστημα αυτό δεν δουλεύει σωστά. Αυτό πιθανά σε κάποιους ανθρώπους να έχει βοηθήσει, να βγήκαν και να έχουν σοφρονιστεί. Δεν το ξέρω. Εγώ λέω την προσωπική μου εμπειρία, επειδή έζησα αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Σας είπα, το μόνο που θα ήθελα είναι τα παιδιά αυτά να μην ζουν έτσι, να μην ζουν εκεί μέσα. Έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο σύστημα, λίγο πιο φιλικό προς την παιδικότητά τους και την ψυχή τους, η οποία είναι μικρή ακόμα, είναι παιδική. Είναι καλός ή κακός, είναι παιδική, ας έχουν διαπράξει και το ακούσατε χειρότερο έγκλημα. Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης? Ο προϋπολογισμός δεν προέβλεπε κονδύλιο για το χαρτί υγείας. Εκείνε σίγουρα, μα εκείνε το. Δεν είναι μόνο αυτό.
Είναι πανεπιστήμιο και... του εγκλήματος. Δεν είναι, ναι, είπα. Ένα λεπτό, ένας-ένας περιμένετε. Ναι, συνεχίστε. Όχι, επίσης φοβάμαι πάρα πολύ ότι... δεν ξέρω αν το τέρας τελικά θα το φοβούνται ή θα γίνουν φίλοι με το τέρας. Δηλαδή, βγαίνοντας από εκεί, ακριβώς επειδή έχοντας τη λογική ότι εγώ έχω κάνει φυλακή και ξέρω τι είναι, αν αυτό θα λειτουργήσει σαν φόβος για να μην ξανακάνουν το ίδιο πράγμα, ή θα λειτουργήσει ως και τι έγινε, το έχω κάνει. Ως πολλαπλασιαστής. Ως πολλαπλασιαστής του προβλήματος και του θυμού του. Και φυσικά οι γονείς, θέλει να κλείσω και με αυτό, όπου για μένα έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη από αυτά τα παιδιά. Αυτό που είπατε δυστυχώς, το... Αυτοί έπρεπε να τιμωρηθούν και οι γονείς με έναν τρόπο. Όχι, το λένε μόνα τους, γιατί τα περισσότερα έχουν χάσει τη... Η μάνα είναι το μεγάλο έλλειμμα και σε πολύ μικρή ηλικία. Ναι, επειδή εμείς μιλάμε, όπως είπα και πριν, κάθε μέρα με κρατούμενους, τους είχαμε ενημερώσει για τη συγκεκριμένη εκπομπή και μας ζητήσανε να σας μεταφέρουμε δικές τους καταγγελίες, που δίνει μια γενική εικόνα μέσα στις φυλακές. Οπότε εγώ θέλω να σας πω μόνο λίγα σημεία, δεν θα τα πω όλα αυτά. Όχι τις φυλακές ανηλίκων. Όχι, γενικώς τις φυλακές. Μισό λεπτό, δεν είναι άλλο θέμα, είναι πρόσθετο θέμα. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο κρατουμένων των Κορυδαλλού, νοσοκομείο κρατούμενοι, κοιμούνται σε κουκέτες οι ασθενείς, που αν πάθει κάτι ο ασθενής θα πέσει κάτω από την κουκέτα και πώς θα τον μαζέψουν. Υπάρχει ο απόλυτος υπερπληθυσμός σε όλες τις φυλακές. Από τη Λάρισα μας πήραν τηλέφωνο και μας είπανε για 500 θέσεις σε 920 κρατούμενοι. Στον Κορυδαλλό 850 θέσεις, 2.370 κρατούμενοι. Στην Τρίπολη 65 θέσεις, 180 κρατούμενοι. Στα Γιάννενα 80 θέσεις, 280 κρατούμενοι. Στην Πάτρα 400 θέσεις, 750 κρατούμενοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει. Δεν είναι δηλαδή το χαρτί υγείας μόνο που ψάχνετε. Εμείς ψάχνουμε γιατρούς. Που υπάρχουν για όλη την Ελλάδα 70 γιατροί. Στη Θήβα έχει προκηρυχθεί θέση γιατρού και δεν πηγαίνει γιατρός. Δεν πηγαίνει. Θέλω να δουλέψει. Θέλω να γίνω σαφής. Όταν σας λέω αυτό είναι άλλο θέμα, αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Επειδή στις φυλακές ανηλίκων είναι καλύτερες συνθήκες από όλες τις άλλες φυλακές. Δεν είναι καλύτερες. Κάνετε εμπειρία μεγάλο μου. Είναι πολύ κακές οι συνθήκες. Εσείς στα βίντεο δείξατε ότι η μισή κρατούμενη είναι στο παράρτημα. Που είναι πολύ καλύτερες συνθήκες από την υπόλοιπη όχι, φυλακή. Όχι. Εμείς μπήκαμε, ακούστε κάτι. Όχι, μπήκατε, δεν λέω ότι δεν μπήκατε. Μπήκαμε λέω, στα κελιά. Που βιώνουν. Καταρχάς, είναι χωρισμένοι οι Έλληνες, είναι χωρισμένοι οι Αλβανοί. Ναι, ο προαυλισμός τους γίνεται ανάλογα με την εθνικότητά τους, γιατί δεν χωράνε στο προαύλιο. Όχι, όχι. Και γίνεται ανά μία ώρα. Έτσι ακριβώς. Λέω είναι πολύ καλύτερες από Κορυδαλλό και κάτι φυλακές όπου οι συνθήκες είναι όχι απάνθρωπες. Στην Υγρήτα Σερών είναι καινούργια φυλακή. Καινούργια φυλακή. Ποια? Στην Υγρήτα Σερών, καινούργια φυλακή που έχει κλειστεί ήδη μία πτέρυγα που χωράει κρατούμενους και έχουν στηβάξει στις αίρες. Αυτή τη στιγμή 100 κρατούμενους ενώ σε μία πτέρυγα των 50 ατόμων που θα μπορούσαν να τους πάνε αλλού. Και είναι στην ίδια φυλακή κλειστές οι πτέρυγες. Γιατί λένε δεν έχουν προσωπικό. Πώς να έχουν προσωπικό. Όταν, και ένα τελευταίο και συγγνώμη. Όταν λένε ότι ναι, ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και η απάντηση το ακούσαμε και από τον κύριο Σκανδάμη είναι να ανοίξουμε καινούριες φυλακές. Όσες και να ανοίξουν θα τις γεμίσουν. Έχουν τη δυνατότητα να τις γεμίσουν όλες. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Mega Electrics, Mega Electrics, Mega Electrics! Η τύχη σου χαμογελά. Τώρα για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές εξοικονόμησε χρήματα και ενέργεια στα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Mega Electrics. Πλυντήριο Samsung, χωρητικότητας 7 κιλών, Eco Bubble, ενεργειακής κλάσης α3+, με 1200 στροφές το λεπτό, σε σούπερ προσφορά από 379, μόνο 294 ευρώ. 175 ελληνικά καταστήματα Mega Electrics. Φρες Mega, μπες Mega και καθάρισες. Και οι πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για μανταρίνια κλιμεντίνες 85 λεπτά το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες 4,90 το κιλό. Όλα τα απορρυπαντικά πλυντηρίου Lenor 1+1 δώρο. Όλα τα σουπλίν Ultra 40% φθηνότερα. Θερμάστρα χαλαζία Human 2200 W 39,90. Και επιπλέον πάνω από 480 βασικά προϊόντα σε νέες μόνιμα χαμηλές τιμές. Βερόπουλος. Ακόμα πιο υπεύθυνα.
Bonjour, mon ami. Bonjour, madame. Βελτιώθηκε στα γαλλικά. Στα γαλλικά όχι, αλλά στα αλλαντικά γκουρμέ. Εν Ελλάδη γκουρμέ. Jambon. Α, για καθηγήτρια σας βρίσκω αδιάβαστη. Και γαλοπούλα ψητή γκουρμέ. Και τώρα και νέα γαλοπούλα καπνιστή γκουρμέ. Μοναδικές απολαύσεις γκουρμέ εν Ελλάδη. Με ατόφιο, σουμερό φιλέτο, μαριναρισμένο σε ελαιόλαδο με αρωματικά βότανα. Ζητήστε τα με το όνομά τους. Εν Ελλάδη γκουρμέ. Και θα με θυμηθείτε. Μια απλή οδοντόκρεμα έχει μόνο 4 δράσεις. Η AIM Expert Protection παρέχει κορυφαία προστασία με 10 σημεία δράσης. Νέα AIM Expert Protection. Taxiplon, το ταξί του 21ου αιώνα. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή στο κινητό σας και περάστε στη νέα εποχή της μετακίνησης. Και χωρίς χρέωση κλήσης. Taxiplon, πιο πολύ από ταξί. Σκέφτεστε την κρίση, αλλάξτε άποψη. Τώρα στο Φάμπρικα μπορείτε να βρείτε πλακάκια από 5,70, είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Φάμπρικα, Κηφισού και Νιρβάνα, στις 3 γέφυρες, τόσο κοντά. Καλέργης, γερά, αντισεισμικά, ενεργειακά σπίτια. Με κολόνες και δοκάρια από μπετόμονο μπλοκ, με βάση τους ευρωκώδικες προκατασκευής. Ξεχάστε τη συμβατική δόμηση. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στον καλέργη. Εξωτερική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστοποίηση ποιότητας ISO, χωρίς ΙΚΑ. Παράδοση 3 μήνες. Καλέργης, 50 χρόνια γνώσης χτίζουν την εμπιστοσύνη σας. Πριν χτίσεις, τον καλέργη να ρωτήσεις. 22960-82100. Max Carpet. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις χαμηλότερες τιμές. Χαλί ολόμαλο χειροποίητο μόνο 95 ευρώ. Παιδικά χαλιά και μοκέτες μόνο 35 ευρώ. Μοκέτες μόνο 15 ευρώ. Max Carpet. Ιερά Οδός 105, Αθήνα. Body Move. Η ελληνική βερσιόν του αθλητικού νεανικού ρούχου. Μοντέρνο, ποιοτικό, βαμβακερό. Σε μεγάλη ποικιλία και τιμές σοκ. Η ελληνική μόδα έχει όνομα. Body Move. Μήπως δεν ακούτε καλά? Μήπως αισθάνεστε βουλωμένα τα αυτιά σας? Μήπως δεν έχετε ακούσει το Otozan? Otozan, φυσικές οτικές σταγόνες με βιολογικά συστατικά, απομακρύνουν το κερί από τα αυτιά και σας βοηθούν να ακούτε καλύτερα. Otozan Spray αποτρέπει τη δημιουργία βύσματος, αντικαθιστά τις μπατονέτες και είναι ιδανικό για την καθημερινή υγιεινή των αυτιών. Otozan, βάλτε το καλά στα αυτιά σας. Και Otozan Nasal Spray ελευθερώνει την αναπνοή. Τρόφιμα, ποτά, παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις. Όλα στο πιάτο σας. Έκθεση Expo Trof 2014. Τον Ιανουάριο στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξηφασκίας στο Ελληνικό. Διαλυτήριο αυτοκινήτων Γαρδέλης. Θέλετε να αποσύρετε το αυτοκίνητό σας? Αγοράζουμε την απόσυρση. Έχετε καταθέσει πινακίδες? Αγοράζουμε το αυτοκίνητό σας. Γαρδέλης. Τηλέφωνο 210-55-95-200. Μεγαρίδος 154, Σπρόπυργο. Σίμος Ραπτής. Για όλο τον Νοέμβριο τα γνήσια μεταξωτά χαλιά Κασμίρ. 450 ευρώ το μέτρο. Και όλα τα χαλιά σε τιμές που δεν ξαναγίναν. Σίμος Ραπτής. 40 χρόνια υπεύθυνα κοντά σας. Ο επιθεωρητής Ρέστα βρήκε μια προσφορά μεγάλων διαστάσεων στην Κρέστα. Γρανιτοπλακάκια πρώτης διαλογής σε μεγάλες διαστάσεις από 8 ευρώ και 90 λεπτά μόνο. Κρέστα. Προσφορές που δίνουν Ρέστα. Χαϊδάρι, γλυκά νερά με νίδι, Άλυμος, Θεσσαλονίκη. Γερολιμάτος ΣΑΕΒΕ. Ρολά αδιάρρηκτα λειτουργικά. Γκαραζόπορτες για απόλυτη προστασία. Γερολιμάτος ΣΑΕΒΕ. Η ελληνική εταιρεία που εμπιστεύεστε. Καλά. Ακόμα σκέφτεσαι πώς να ταιριάξεις την κουζίνα που ονειρεύεσαι στο χώρο σου, χωρίς να αφήσεις κανένα σημείο ανεκμετάλλευτο? Mondawood. Την ειδική ντουλάπα ή βεστιάριο στο δωμάτιό σου? Mondawood. Την ειδική κουκέτα για το παιδικό δωμάτιο? Mondawood. Mondawood. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή που επιθυμείτε. Κορώνης 8 Περιστέρι, πλησίων Εθνικής Οδού. Τηλέφωνο 210-5745-503. Χαλιά και μοκέτες Αθανάσιος Δήμος. Χαλιά από όλο τον κόσμο για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες χαλιά σας περιμένουν στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς από 50 ευρώ. Ελάτε στο ξεπούλημα της χρονιάς. Σας περιμένουμε στην Ιερά Οδό 212, 50 μέτρα από τον Κηφισό. Τηλέφωνο 210-5315-005.
Flame. Ενεργειακά ζάκια καλωριφέρ. Οικολογικές ξυλόσωμπες, λέβητες ξύλου και πέλετ. Υψηλή θερματική απόδοση και οικονομία. Μάρας Flame. Λεωφόρος Μαραθώνος 42 Παλίνη. Καλώς ή κακώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν θέλω να μου θυμώσετε, γιατί το λόγο τον δώσαμε περισσότερο σε αυτούς που είναι μέσα στη φυλακή και λιγότερο σε αυτούς που είναι απ' έξω. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλές συνεντεύξεις και υπάρχει μια διακύμανση στην εντύπωση και στα συναισθήματα αυτών που βρίσκονται μέσα. Βεβαίως λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ο κάθε άνθρωπος υποκειμενικά αισθάνεται αθώος για κάτι που έκανε. Αντικειμενικά μπορεί να είναι και ένοχος. Αυτό είναι το λιγότερο, γιατί δεν δικάζουμε εδώ. Εκείνο μας ενδιαφέρει είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούν οι άνθρωποι που βρίσκονται για οποιονδήποτε και λόγο. Αυτό είναι το βασικό. Ακόμα και άδικα μέσα στη φυλακή. Αυτό είναι το βασικό. Ακόμα και δίκαια. Δημορικών, αν επιτρέπετε, το έκανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην ταινία Μπρου Μπέικερ, που υποδιόταν το νέο διευθυντή των φυλακών. Αυτός έκανε το διπορικό μέσα, διότι υπέστη και όλα αυτά τα οποία μπορούσαν να υποστούν οι κατούμενοι σε αυτές τις φυλακές και διεπίστωσε η διεισόμαση τι γίνεται. Ωραία. Άρα, συνεπώς, αυτά τα οποία, γιατί άκουσα και τον αξιογραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να λέει ότι θα κάνουμε, το θα κάνουμε δεν το κρίνουμε. Κρίνουμε αυτά που έχουν γίνει. Εκείνο με εντυπωσίασε εμένα, η κορυφαία φράση ήταν ενός παιδιού που θα την δείτε κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων. Του είπα από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, τους αστυνομικούς και τους δικαστές, ποιος ενόχλησε περισσότερο. Λέει, οι δικαστές μου λέει, είναι ανοργασμικοί. Του λέω, γιατί αγόρι μου είναι ανοργασμικοί. Γιατί βάρος σε κουβέντες τώρα. Εγώ γνωρίζω ότι οι δικαστές ανηλίκων πηγαίνουν εκεί που το ζητάνε και έχουν ευαισθησία για τη νέα γενιά. Εδώ χτυπιέται το κοινωνικό κράτος. Μισό λεπτό να πω. Και όχι μόνο τα σχολιά και τα νοσοκομεία και οι φυλακές. Κύριε Μιλωνάκη, δεν μπορεί να είναι εκδίκηση. Όχι. Κύριε Μιλωνάκη, ο δικαστής. Ας αφήσουμε τα άλλα. Και δίνω πολύ δίκιο στις κοπελιές απέναντι που κάνουν έναν αγώνα. Σαφώς. Μα γι' αυτό είναι εδώ. Κύριε Μιλωνάκη, ο δικαστής υπερασπίζεται το ρόλο του. Ο αστυνομικός υπερασπίζεται το ρόλο του. Ο σοφρονιστικός φύλακας υπερασπίζεται το ρόλο του. Αυτοί δεν μπορούν να υπερασπιστούν ούτε το δίκιο τους, ούτε το άδικό τους κάτω από τέτοιες συνθήκες απάνω. Κύριε Τριανταφυλλόπουλε, ξέρετε τι θα ήθελα εγώ, όχι ως ψυχίατρος αλλά ως πολίτης, θα ήθελα ο δικαστής ο οποίος δικάζει, ας πούμε, αδικήματα που έχουν να κάνουν με τον έρωτα, να έχει γνωρίσει τον έρωτα. Να μην έχει επιλεγεί ως δικαστής για δικαστής, επειδή έχει γράψει καλά. Για εγκλήματα πάθους, λέτε. Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να δούμε κάποια στιγμή... Μια γενιά, φίλε Μανώλη, ζει τον έρωτα όπως όλα τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι της ηλικίας. Εγώ ήθελα να τελειώσω. Μην το λέτε. Να τελειώσω. Θα ήθελα να ερωτήσουμε αυτούς και αλλήλους. Παρακαλώ, κύριε Μιλωνά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αυτούς και αλλήλους, δικαιούμαστε να ονομάζομαι αυτό το σύστημα σοφρονιστικό σύστημα ή ένα σύστημα στερητικό της ελευθερίας και μόνο. Πάντως, κύριε Δημητρόπουλε, να πούμε κάτι κρίσιμο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στα πλαίσια περικοπών, έφτασε να μειώνει τον αριθμό των δικαστών από τριμελή στα κακουργιοδικεία να τα κάνει μονομελή, όταν ο ίδιος ο νομοθέτης έσπισε την έδρα τριών δικαστών για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου σε αδικήματα τα οποία επισύρουν καθέρξεις. Συνεπώς, δεν ξεκινάμε μόνο από το θέμα του σοφρονισμού, διότι υπάρχει έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Όταν κάποιος δικαστής και έχει μπροστά του αδικήματα τα οποία επισύρουν ποινές πρόσχερης ή ισόβιας κάθερξης. Δεν μπορεί να είναι ένας. Έβαλε τρεις ο νομοθέτης. Και τώρα λοιπόν στα πλαίσια των περικοπών
Κάναν τα τριμελή, τα κάναν μονομελή. Λοιπόν, πού είναι η ασφάλεια δικαίου για να φτάσουμε εκεί? Συγχωρείτε, εγώ επειδή δίκασα σήμερα μονομελές, ήταν πολύ πιο επίοικες από ότι ήταν το τριμελές. Σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Είναι περικοπών αυτό που έγινε. Και δεν έγινε, ήταν επιστημονικό αίτημα. Δεν ήταν. Οφείλουμε να στηρίξουμε τους τρόπους εναλλακτικής έκτησης των πήγαμε στα 500 εκατομμύρια. Ποιος το πληρώνει αυτό? Δεν είναι θέμα περικοπής. Καλημέρα σας. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί.